Καλώ ήρθες πίσω σε ένα ακόμα podcast ελεύθερο, διαφορετικό περιεχόμενο αυτή τη φορά. Όχι τόσο πολιτικού περιεχομένου. Έχω μπροστά μου τον Κωνσταντίνο Μπλιζιώτη, γνωστό ω Μπλιζ. Ασχολείται το παιδί με το fitness. Ξεκίνησε ω fitness coach. Τώρα απλώνει τα δίχτυα του στο influencer marketing space. Έχουμε πολλά ενδιαφέροντα να μιλήσουμε για marketing, για το πώ ξεκινά μέσα από αυτή τη δουλειά, για fitness, για ό,τι Σα ενδιαφέρει αν είστε επιχειρηματία, αν διαθέτετε σώμα πάνω σα. Νομίζω θα είναι ένα πολύ δυνατό επεισοδιάκι. Και φυσικά να ασχολείστε με social media. Πάμε να ξεκινήσουμε. Γεια σου, τη τι λέει. Γεια σου, χάρηκα πάρα πολύ. Τι και άμα κάποιο δεν διαθέτει και σώμα, πρέπει να φτιάξει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να το πούμε. Θα το πούμε στην πορεία πάρα πολύ. Άρα, μάλλον πώ το, πώς το είπε, ότι και για επιχειρηματικότητα και για όλα. Ναι. Ε, Χάρηκα πολύ που είμαι εδώ γιατί σε παρακολουθούσα πολύ καιρό πριν και πιστεύω έχουμε πολλά να πούμε και στην τομέα τη αυτοβελτίωση και στο fitness γιατί και εσύ ασχολείσαι με όλα αυτά. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που είπε, το πώ ξεκινά. Ναι. Γιατί θα ήθελα να μάθω πολύ πώ ξεκινήσει κι εσύ. Πώ ξεκίνησα. Ναι, και μετά να σου πω κι εγώ. Με δυσκολία. <laughs> Όλοι μα. Ναι, ναι, ναι. Είναι, είναι, δύσκολο αυτό το παιχνίδι. Πολλοί ναι. Πολύ hate, πολύ, naysayers sayers. Κοίταξε, για μένα είναι δύο. Είναι haters και οι naysayers. Hater είναι αυτός που, 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 σου, κάνει hate, που βρίζει, που κάνει. Ναι, sayers όμως είναι η, στο, στο κοντινό σου περιβάλλον που τα σου λένε άτομα, δεν μπορείς. Ναι, που σου λένε δεν μπορείς, που σου λέει παράτησέ το, που σου λέει πάνε υπάλληλο. πάνε δούλεψε. Και εσύ ως νέος creator βλέπεις και λες, έχω 100 subscribers και έχω πάρει 200 προβολές. Ωραία, αυτό σημαίνει viral. Ναι. Αυτός ναι. είναι ο ορισμός του viral. Αυτό ναι. είναι ο ορισμό του viral. Απλά επειδή είμαστε λάθο προγραμματισμένοι, δεν καταλαβαίνουμε. Οπότε ξεκινά με δυσκολία. Εσύ πώ ξεκίνησε. Εγώ είχα πιάσει σπάτο γενικά. Όπω πιστεύω και εσύ όταν. Πόσο χρόνο είσαι. Τώρα είμαι 24. Ανεότατο. Ναι. Είχα ξεκινήσει να αλλάζω γενικά, να μπαίνω στην τομέα τη αυτοβελτίωση στα 19. Είχα ένα χωρισμό μεγάλο που με διέλυσε. Μετά έχασα ένα συγγενικό μου πρόσωπο. Και είχα πέσει πάρα πολύ κάτω. Τον παππού, α πούμε. Τη γιαγιά μου. Τη γιαγιά σου. Και... Την αγαπούσε. Ναι. Ήταν δηλαδή... Πιο πολύ αγαπού παππού ή γιαγιά. Κοίτα, δεν είχα γνωρίσει τον παππού από εκείνη την πλευρά, άρα είχα μόνο Α, τη γιαγιά, κατάλαβα. Και επειδή ήταν και μόνη τη. Ε... Ναι, ναι, κατάλαβα. Περνούσα πολύ χρόνο μαζί τη και με... ήταν έξω καρδιά, άνθρωποι. Να σε ρωτήσω κάτι ενδιαφέρον. Σε έχει βοηθήσει το να περάσει χρόνο με τη γιαγιά σου. Σε έχει βοηθήσει τη ζωή σου, δηλαδή να αφιερώσει χρόνο με έναν μεγαλύτερο. Που θεωρείται χάσιμο χρόνο, σωστά. Κανονικά θα το βλέπει ψυχρά και λε χάσιμο χρόνο. Σε έχει βοηθήσει εσένα. Κοίτα με αυτή τη γενιά μου συγκεκριμένα δεν πέρασα πάρα, πάρα πολύ χρόνο γιατί είχε αρχίσει να έχει Alzheimer και τέτοια και να έχει προβλήματα γενικά. Okay. Ε, οπότε δεν πέρασα πολύ χρόνο. Αλλά ο παππού μου, α πούμε, από την άλλη πλευρά ο παππού μου, που τον γνώρισα ακόμα μαζί, να σε καλά παππού, να το βλέπει, να το δει, αλλά δεν πειράζει. Ε, ήταν επιχειρηματία παλιότερα. Οπότε με βοήθησε να δω λίγο τον τρόπο που σκεφτόταν παλιά. Ε, δεν με βοήθησε όσον αφορά το πώς θα ξεκινήσω εγώ, τι θα κάνω εγώ κ.τ.λ. Αλλά είναι, με βοήθησε να δω τι κάναν τότε, πώς σκεφτόντουσαν και τι πρέπει να αποφύγω. Mm. Παράδειγμα το χειρότερο πράγμα που μπορούσε να μου πει είναι βάλει λεφτά, όλα τα λεφτά στην άκρη, όλα στην άκρη. Γιατί δεν είχαν το μαγαζί, ερχόταν, ερχόταν κόσμο στο μαγαζί, η βιτρίνα σου και η διαφήμιση σου είναι το τζάμι που έχει εκεί και ο κόσμο περνάει μπροστά. Δεν χρειάζονταν να παίξουν άντρε το 1990 ή να, να, βρουν κάποιον να του κάνει το marketing ή οτιδήποτε. Είχαν ένα μαγαζί, καθαριστήριο συγκεκριμένα τότε. Περνούσε σε κόσμο, όλοι θέλουν να πλύνουν ρούχα. Τότε τα πλυντήρια, ξέρω εγώ, δεν ξέρω καν ήταν. Ε, ναι, δεν μπορεί ε. να έχει το σπίτι στο πλυντήριο που έχουν όλοι και παίζει με 200-300 ευρώ. Έπρα, ε, τα πα ε, Προφανώ θα τα πα με 10 ευρώ εκεί. Παρά, ειδικά επί τέτοιε εποχέ παλιά που όλοι χέζαν και είχαν λεφτά, παρά να πα να πάρει ένα πλυντήριο. Ναι. Οπότε είχαν κόσμο. Πήγαινε ο κόσμο σε τέτοιο. Αλλά με βοήθησε να δω λίγο πώ σκεφτόταν. Ε, με βοήθησε να δω τι πρέπει να αποφύγω. Πολύ σημαντικό. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι πρέπει να ακούς μόνο κάποιον ο οποίο σου λέει ε, κάνε αυτό, κάνε εκείνο, κάνε τ' άλλο. να Α, ναι. Ωραία, θα το κάνω, άρα τον ακούω. Ο πατέρα μου έλεγε πάντα ότι πρέπει να δει τη ζωή ενό επιτυχημένου και ενό αποτυχημένο. Mm. Να του παρατηρήσει και να δει τι θέλει να πάρει από τον καθένα. Μπορεί να, να μάθει και από του να δύο, δύο. Ναι. Ε, ναι. Ναι, άμα δει κάποιον ο οποίο είναι αποτυχημένο, α πούμε, στα μάτια σου έτσι δεν υπάρχει αποτυχημένο. Πιστεύω, ο καθένα είναι επιτυχημένο στα μάτια του καθενό. Αποτυχημένο είναι για μένα αυτό ο οποίο το παρατάει. Αυτό. αυτό στο τέλο τη μέρα. Που είναι στην απάθεια. Που δεν κάνει τίποτα. Που τον βλέπει και λε. Ναι. είχε προοπτική και τα άφησε. Δηλαδή, περισσότερο για μένα είναι αποτυχη, αποτυχημένο κάποιο ο οποίο είχε προοπτική και τελικά. Σωστό. Επειδή είχε hate, όπω είπε. Επειδή είχε naysayers. Λέει, ε, eh, ναι. Δεν μπορώ. Πάλι. Γιατί δεν μπορεί. Βέβαια δεν είναι η επιχειρηματικότητα για όλου. Το έχει καταλάβει. Καλά εννοείται αυτό. αυτό. Ναι, εννοείται. Είναι μπελά. Εννοείται. Έχει ευθύνη. Όσο ευθύν πιο έχεις... είσαι, τόσο το καλύτερο να ξεκινήσει ναι. με κάτι τέτοιο. Ναι. Γιατί προγραμματίζεται διαφορετικά το μυαλό σου. Αλλά. Δεν εξαρτάται από κανέναν, δηλαδή. Πώ σου φαίνεται, εσύ πρώτα-πρώτα έχει δουλέψει πάλι ω ποτέ. Ναι, είχα μια περίοδο τότε. που εντάξει δεν μπορώ να ξεκινήσω για να πω. Κάνω. Προφανώ, ναι. Ε, 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 πάω στο τομέα τη επιχειρηματικότητα. Δηλαδή, επειδή είχα προέρχομαι από μια οικογένεια που δεν ήταν εύπορη. Mm. Δυστυχώ. Και είχε πολλά οικονομικά δυστυχώς, προβλήματα. Δυστυχώ ή ευτυχώ. Είναι ευτυχώ βασικά. Ναι, είναι δυστυχώ ή ναι. ευτυχώ. Ναι. Δυστυχώ για τότε γιατί δεν το καταλάβαινα. Λέω ρε πούστη, και εγώ έχω δύο ευρώ στο σχολείο ούτε κτλ. κτλ. Και, π, π, οι άλλοι φίλοι μου, ξέρω εγώ, είχα δύο φίλου που παίρναν 5-10 ευρώ την ημέρα και μπορούσαν να πάρουν και από το περίπτωρο αυτό και εκείνο. Και εγώ απλά τρώω ένα τόστο, ξέρω εγώ. Γάμο το σπίτι μου λέω. Βρίζουμε. <laughs> 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 Βρίζουμε ή όχι. Να ξέρω. Λοιπόν, γιατί εγώ είμαι έτσι έξω καρδιά. Λοιπόν, και λέω. Γιατί, ε, τώρα καταλαβαίνω το γιατί, καλύτερα. Αλλά τότε έλεγα δυστυχώ, τώρα λέω ευτυχώ που έγινε αυτό το πράγμα, γιατί με βοήθησε να εξελιχθώ και να καταλάβω ότι δεν μπορεί να έχει όλα έτοιμα. Πρέπει mm. να κάνει κάποια πράγματα στη ζωή Πρέπει να ξεκινήσει να δουλεύει πάνω σε κάτι και να μην στηρίζει σε κανέναν. Πρέπει να χτίσει κάτι δικό σου. Πρέπει να πάρει τη ζωή στα χέρια σου. Οπότε ξεκίνησα τότε, λέω θέλω χρήματα. Αυτή ήταν η πρώτη μου σκέψη. Λέω θέλω χρήματα. Mm. Τέλο. Λοιπόν. Καλή σκέψη για αρχή. Ναι. ναι. Θέλω χρήματα. Τι θέλω χρήματα. πρέπει ναι. να κάνω. Τι θα κάνω, ναι. Ναι. Μετά δημιουργείται τελειώσει... το πρόβλημα, τι θα κάνω. Ναι, ακριβώ. Θέλω χρήματα. Τι κάνω. Έχω τελειώσει μια σχολή personal. Ωραία. Άρα πρέπει να βρω άτομα να κάνω personal. Mm. Πήγα σε φίλου, σε γνωστού από εδώ, από εκεί βρήκα δύο-τρία άτομα τότε. Και τα χρέωνα τρία ευρώ. Καλά, για αρχή. Ναι, τρία ευρώ. Και πήγαινα. Τρία ευρώ τι, την ώρα. Την ώρα. Λίγο. Τι να Καλύτερα τη στάδια Λοιπόν. Και έπαιρνα το ποδήλατο σκέψη, γιατί πήγαινα στο σπίτι του και του έκανα. Έπαιρνα το ποδήλατο, πήγαινα από τη μία πλευρά στην άλλη, από εδώ, από εκεί, στη τωρα τώρα, παντού. Δεξιά-αριστερά, για 3 ευρώ. Τέλο πάντων, μετά, επειδή εγώ έκανα παρκούρ, όπω σου είπα πιο πριν που μιλούσαμε, έκανα παρκούρ. Ήμουν αρκετά καλό σε αυτό. Είχαμε πάει το και στο Ελλάδα, έχει ταλέντο με κάποια παιδιά. Είχαμε περάσει του mm. συμμετελικού και με είδε μια σχολή χορού στη Λάρισα και μου λέει: Θέλω να διδάξει παρκούρ. Mm -hmm. Ωραία, λέω. Α, 10-15 ευρώ την ώρα. Έχω τσίλο, τέλεια. Εγώ παίρνω 3. Mm. -hmm. Τα 3 μου. 15 ευρώ είναι τέλεια. Mm -hmm. Πάω και εκεί. Μετά λοιπόν, λέω: Θέλω παραπάνω χρήματα. Δεν γίνεται, δεν βγαίνω έτσι. Θέλω κάτι παραπάνω. Και με καλούν να δουλέψω σε ένα κλαμπ ω PR. Πάω και εκεί. Δουλεύω PR το βράδυ. Μάλιστα. Σε ένα... Ναι, και μετά ως με σπάσεις. καλούν σε ένα μπαρ. Ναι, εντάξει, μπήκε μετά σε εκείνο το φαύλο κύκλο. Ναι, και είμαι τώρα που ο κόσμο Παρασκευή Σάββατο λέει: Φω, Παρασκευή Σάββατο, πάμε Πα... να, να έξω. τα ναι, 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 Και εγώ λέω: Όχι Παρασκευή πάλι. Γιατί είχα τώρα, έκανα personal όλη μέρα, 6 ώρα πήγαινα στο bar, τελείωνα 12 πήγαινα στο club, μέχρι τι 6, ξέρω εγώ πού δούλευα και μετά 9 ώρα το πρωί πήγαινα για personal, 10 personal και επειδή αυτοί δούλευαν και δεν γινόταν, και μετά 11 πήγαινα για μάθημα parkour, επειδή δίδασκα. Και ήμουν τώρα με 3 ώρες ύπνο, μέχρι που έφτασε σε σημείο, έπαθα υπερκόπωση, mm. γιατί δούλευα παράλληλα και στο online. Προσπαθούσα mm. δηλαδή να το κάνω, να κάνω ένα Hustler. Ναι, και λέω δεν γίνεται άλλο. Μόλι έπαθα υπερκόπωση, λέω η υγεία μου είναι πάνω απ' όλα. Δηλαδή, ναι, οκ. Okay. Ήταν καλό χαστούκάκι. Ναι. Για να δει ότι δεν έχει μακροβιότητα. Ναι. Σου λέει, Άμα δεν μπορώ τώρα που είμαι νέο, Τι, θα, τι γίνει? θα γίνει. Δηλαδή, οκ, okay, έβγαζα χρήματα, χρήματα. Αν το πω τώρα, θα Σε μία ώρα. Αλλά τότε αυτά ήταν. λέω. Δεν έχω ξαναδεί το ζωή μου. Γενικά δεν έχω ξαναδεί λεφτά. Ναι, Οπότε, ναι. ό,τι και να, έπαιρνα και ναι. 100 ευρώ, 200 ευρώ, 500 ευρώ να έπαιρνα ήταν τέλειο. Αλλά τι θα κάνω, για πόσο θα γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, θα φτάσω 50 και θα δουλεύω σε κλαμπ, σε μπαρ και θα προσπαθώ να βάλω 5-10 ευρώ στην άκρη, και θα λέω του χρόνου, μακάρι να μπορώ να πάω διακοπέ. Οπότε εκεί τρώω μία έτσι και λέω δεν γίνεται αυτό. Και εκεί λέω θα τα σταματήσω όλα. Σταματάω και τα μαθήματα parkour και τα personal oh, και όλα. Και τα, τα σταματάω όλα. Και λέω τώρα εδώ πρέπει να πάω στο online. Γιατί mm. ήταν κάτι που έβλεπα από το εξωτερικό, έβλεπα ότι το κάναν, έβλεπα ότι υπάρχει κόσμο που ναι, ήταν νωρί τότε, ειδικά για Ελλάδα, αλλά υπήρχε κόσμο που κάτι έκανε. Και λέω, ωραία, και να μην υπάρχει κανένα στην Ελλάδα, θα γίνω πρώτο. Mm. Και στο fitness, όντω, τότε ήμουν από του πρώτου που το έκαναν αυτό το πράγμα. Και έτσι όπω το κάνω αυτή τη στιγμή, με κόρσει με τέτοια, γιατί έχουμε πολλά κόρσει, δεν το κάνει κανένα ακόμα. Δηλαδή, δεν έχω δει κάποιον να έχει οργανωμένα προγράμματα κόρσει κτλ. Που είναι. Το σκεφτόμουν να του πω, συζητούσαμε έναν φίλο μου και λέω πόσο δύσκολο είναι. Δηλαδή, δε τι κάνω ακριβώ και κάτω. Βλέπω κόσμο τώρα να παρακαλάνε για 30 ευρώ το μήνα. Να κόψει κορσίζ. Ε, ναι, ναι. Ε, Άστο. Και εγώ είμαι στο ίδιο industry. Και εγώ έχω πολύ παρόμοια ιστορία με εσένα. Και εγώ λιποθύμησα δουλεύοντα νύχτα μέσα στο μπαρ. Και λέω κομμένα όλα τα κολπάκια εδώ πέρα. Θα ασχοληθώ με τη σχολή. Άντε, να τελειώσουμε και τη σχολή. την τελείωσε. Τι τη σχολή, δε? Γεωπονία. Δύσκολη σχολή. Έχει, έχει πολλά μαθήματα η Γεωπονία. Είναι 5 χρόνια. Το τελειώνω για τους γονείς μου πιο πολύ. Λέω όμως δεν παλεύεται αυτό. Παράλληλα θα μάθω marketing. Θα διαβάσω για marketing και για πωλήσει. Έχει και ξεκινάω εκεί πέρα. Ξεκινάω εκεί πέρα. Τα μαθαίνω όλα. Γουστάρω πολύ τη φάση. Ακόμα θεωρώ τον εαυτό μου πολιτή και marketer. Δηλαδή αυτό και επιχειρηματία κατ' επέκταση. Βασικά επιχειρηματία και business builder. Χτίζω δουλειέ. Χτίζοντα αξία στον κόσμο. Αυτό που κάνει και εσύ δηλαδή. Και σε επόμενο επίπεδο ασχολήθηκα με, με τα politics. Α, από την άποψη όμως τα politics γιατί ήταν καλή επιχειρηματική ευκαιρία. Διότι λέω τι κάνουν εδώ στην Ελλάδα και μου είναι όρθιοι αυτοί είναι πολύ κοιμισμένοι εδώ. Εντάξει, θα πάει ο Λίκος και θα του φάει τα πρόβατα κανονικά. Και όπω και έγινε, ο Λίκος έχει φάει όλα τα πρόβατα. Ασχέτω μετά που το YouTube έχει αλλάξει γραμμή και με κρατάει στου 117.000 για 7 μήνε, και πατήσεις το όνομά μου σήμερα, πατήσα το όνομά μου από mobile Και δεν με έβγαζε πρώτο, το πρώτο, πρώτο βίντεο το δικό μου το χθεσινό Τρελάθηκα Πάω στο support κατευθείαν Άσχετα δηλαδή με αυτά Κανονικά ο Λίκος, η κανόνα ενεργοποιήθηκε δηλαδή Ότι ο Λίκος έφαγε τα πρόβατα Έτσι ξεκίνησα και εγώ όπως και εσύ Και το βλέπω με τα κόρσει, με αυτά, τι κάνουν εδώ, γιατί δεν καταλαβαίνουν τη δύναμη τη πληροφορία ακόμα. Τι, τι, δεν αντιλαμβάνεται ο κόσμο. Βέβαια, έχω α, α, ματώσει να δίνω δωρεάν, πολύ δωρεάν. Έχω Φαντάζομαι εδώ. και εσεί τώρα στην ίδια φάση. Ε, ναι, έχουμε να τα, κλασικά. Τα κλασικά, τα, τα μικρά που έχει, θέλει κάποιο webinar ή κάποιο e-book ή κάτι τέτοιο και πάλι. Πώ θα το θέσω τώρα. Δεν περιμένω 1100 να καταλάβει το τι κάνω, ωραία, ω ένα. Άνθρωπο ο οποίο με βλέπει στο Ιντερνετ. Να πούμε ότι το marketing έχει γίνει πιο δύσκολο. Σωστά. Ναι. Ναι. Έχει δυσκολεύσει πολύ το εργάκι. Ναι. Ειδικά που. με τα social media. Ναι, το τελευταίο έτο. Σε έτος επόμενα φουλ. επίπεδα. Ναι. Δηλαδή βγαίνει ο καθένα και λέει Είμαι τέτοιο, είμαι έτσι, είμαι αλλιώ. Και δεν ξέρει ποιον εμπιστευτεί πλέον σε ένα απλό άνθρωπο που απλά ανοίγει μία ώρα το κινητό του. Και άμα είσαι και λίγο πιο φτωχό, θα, θα δώσει τα λεφτά σου σε έναν ο οποίο χρεώνει τζάμπα ουσιαστικά. Ναι. Ναι. Το θα οποίο θα σου θα... κοστίζει περισσότερο στο ναι, μέλλον, έτσι. Ακριβώ, ακριβώ. Δηλαδή καλύτερα να δώσει 500 ευρώ σε κάποιον ο οποίο θα σου τα μάθει όλα και δεν θα ξαναχρεαστεί τίποτα παρά να 30 ευρώ το μήνα συνέχεια, συνέχεια, συνέχεια. Να τρώ πράγματα τα οποία δεν σου προσφέρουν αποτέλεσμα. Να επενδύσει περισσότερα λεφτά στο Φαγητό. και ουσιαστικά στο fitness μιλάμε τώρα έτσι και ουσιαστικά απλά να χάνεις στο λεφτά fitness. Στο fitness εν μεταξύ είναι μια, ένα industry το οποίο έχει άπειρο σκάμ Αυτό, αυτό, <laughs> αυτό, <laughs> ναι, ναι Για παράδειγμα, πες μου λίγο τι διατροφή κάνεις Εγώ κάνω fasting, ναι. διαλυματική νηστεία, ναι. το κάνω τέσσερα χρόνια περίπου τώρα Με βόλεψε πάρα πολύ και όταν κατάλαβα ότι μπορείς να το κάνεις αυτό το πράγμα διαλύθηκε η παιδική μου ηλικία. Γιατί είχα ξεκινήσει να γυμνάζω στα 15-16 και μου έλεγε ένα στο γυμναστήριο, με τον χαρακτηρίσω, μου λέει ε, Πρέπει να τρώ πρωινό, λέει. Είναι το σημαντικότερο γεύμα τη ημέρα. Και εγώ δεν μπορούσα. Υπήρχε αυτό ναι, ναι, ναι. σαν παράδειγμα πιο παλιά, ότι το πρωινό είναι το πιο σημαντικότερο γεύμα. Ναι. Και εγώ δεν μπορούσα. Δηλαδή, το στομάχι μου όταν ξυπνάω το πρωί είναι τίποτα. Δώσε μου καφέ και νερό. Δεν θέλω τίποτα άλλο. Και Δηλαδή, να ναι, ναι. Και πιέζομαι να φάω. Και τρώω. Την πρώτη εβδομάδα ξερνούσα. Κάθε μέρα. Δεν μπορούσα. Το έκανα επίτηδε. Επειδή μου το είπε αυτό. Και μετά όταν έκανα διαλυματική νηστεία πλέον, όταν έκανα fasting, λέω μου λύσει τα χέρια αυτό το πράγμα. Καταρχήν είμαι πολύ πιο παραγωγικό. Mm. Ξυπνάω το πρωί και δεν είμαι φέρμο φαγητό. Τώρα θέλω να φάω, μα δεν φάω Κάθομαι, φτιάχνω τον καφέ μου, εσπρεσιέρα, κλακ, εσπρέσο, εδώ, κάθομαι στο πισί μου, βλέπω τι δουλειέ που έχω να κάνω, ανοίγω όλα τα τάμπε που πρέπει, κοιτάω, δεν με ενοχλεί κανένα. Μετά από 6 ώρε τα φάω. Εκείνε 6 ώρε όμω, επειδή δεν δίνει τροφή στον οργανισμό σου Το σώμα σου μπαίνει στην διαδικασία της επιβίωσης Ψάχνει φαγητό το, το μυαλό σου Οπότε είσαι alert, είσαι έτσι όλη την ώρα Μόλις φάω και μετά που ανεβαίνει η ινσουλίνη Πέφτω Και άμα φά και πολύ είσαι ετοιμο για ύπνο Θες κρεβάτι mm. Οπότε σπάω το fasting με πολυ λίγε λίγες θερμίδες 400-500 Κάνω ένα μεγάλο γεύμα μετά που είχε ανέβει η ινσουλίνη μου. Το οποίο περιέχει πρωτενη, υδατάνθρακα, άνθρακα, κρέα κυρίω. Γιατί το κρέα είναι το καλύτερο αυτή τη στιγμή. Όπω και να το κάνει, δεν μπορώ να βλέπω τώρα αυτά τα vegan γιατί με τρελαίνουν. Θα το συζητήσουμε για αυτό μετά. Ναι, το vegan ειδικά είναι πολύ ακραίο αλλά θα το αναλύσουμε. Ε, και μετά, στο τέλο, 300 θερμίδε κάνω ό,τι θέλω. Mm, πολύ ενδιαφέρον. Το παίζει ωραία μπαλίτσα το έργο. Ναι. Άρα, μετρά λίγο θερμίδε, μετρά τα μάκρο. Τι θερμίδε μετρά, full. Μάκρο, ok. Συμπλήν. Δηλαδή, δεν χρειάζεται obsessed, εκτός κατεβαίνεις αγώνες. Ναι, να είσαι τόσο μπζέστη εκτό αν κατεβαίνει αγώνε. Ωραία. Αν θε να έχει απλά ένα ωραίο σώμα, μα είσαι κάποιο ο οποίο δουλεύει και θέλει απλά να είναι υγιή, να έχει ωραίο σώμα. Ε, δεν χρειάζεται να μετρά τώρα. Πήρα σήμερα 162,5 γραμμάρια πρωτενη κλπ. κλπ. Πήγε τη δουλειά σου, κάνε τη δουλειά σου, γυμνά σου. Φάε να ξέρει όμω τι τρώσει. Ναι. Να τρώσει και λίγο πιο ποιοτικά. Ε, ναι, εννοείται. Φάε τι θερμίδε που πρέπει, φάε τα γεύματα που. Κάποια επιλογή που από αυτά που σου έχουμε μέσα, ξέρω εγώ, και σε έτοιμο. Υδατάνθρακα, ε, υπερτιμημένο ή υποτιμημένο. Χρειάζεται υδατάνθρακα. Χρειάζεται. Χρειάζεται. Βέβαια υπάρχουν και πολλοί που κάνουν. Ψωμί τότε. Κι το diet. Υ... Άμα υπερ να ψωμί... Υπερεκτιμημένο ή υποτιμημένο. Και, ή και το ψωμί τώρα. Το ψωμί τώρα, άμα. Γη έξω να δει τι αλεύρι χρησιμοποιούν, πόσα αλεύρι χρησιμοποιούν, τέτοια από εδώ από εκεί είναι. Βρομιά. Ίσως η χειρότερη τροφή που μπορείς να φας αυτή τη στιγμή Γιατί καταρχήν τώρα ανεβαίνουν όλες σε τιμές Οπότε όταν ανεβαίνουν όλες σε τιμές Θα προσπαθήσουν να βρουν και άλλους τρόπους Να τα αραιώσουν και όλα όσο περισσότερο γίνεται Οπότε αν ήταν το ψωμί μία φορά χάλια Τώρα θα αρχίσει να γίνεται όσο περισσότερο γίνεται Θα γίνει 5-10 φορές πιο, πιο, χάλια ε, άμα να φά ψωμί, όμω φάει ψωμί. Μέτρα τι θερμίδε σου και φάει. Αλλά μην τρω κάθε μέρα. Δηλαδή πρέπει να βλέπει και τι σου προσφέρει το κάθε, το κάθε φαγητό το οποίο τρώω. Τώρα το ψωμί, εμένα, α πούμε, για παράδειγμα, και πιστεύω πάρα πολύ κόσμο, τον φουσκώνει. Mm. Νιώθεις Νιώθει την κοιλιά σου γεμάτη. Γι' αυτό και ο κόσμο ξεχνιέται και τρώει ψωμί, τρώει, τρώει, τρώει. τρώει Μήπω αυτό είναι κάποιο εθισμό που παρέχει το, το, ψωμί και το αλεύρι. Δηλαδή αυτό το φούσκωμα, μήπω ο άνθρωπο που τρώει το φαγητό του το θεωρεί ότι αν δεν φά ψωμί. Και δεν φουσκώσω κατ' επέκταση, δεν έχω χορτάσει. Είναι πολύ καλή ερώτηση αυτή, μου άρεσε. Ε, επειδή έχω αρκετού γνωστούς, οι οποίοι είναι στον τομέα τη επιχειρηματικότητα, α πούμε, βοηθάνε πάρα πολύ και τα αλλά είναι out of shape το λίγο, δεν είναι. Γυμνασμένοι. Έχω κάνει πολλέ συζητήσει μαζί του. Γιατί δεν προσέχει, λέω. Δηλαδή, δεν σου λέω να γίνει ως βαρτζενέγκερ ή να γίνει fitness model, αλλά γιατί δεν προσέχει το λίγο. Έ mm. ε, μου λέει δεν μπορώ. Mm. Λέω γιατί. Ε, μια φορά είχαμε βγει έξω, α πούμε, ένα μεσημέρι με αυτού. Ξέρω εγώ, ήταν τρία άτομα. Ε, μετά κατάλαβα γιατί. Γιατί πρέπει να φάνε και να πιούνε μέχρι να σκάσουν. Για να ικανοποιήσουν την κοιλιά του. Δεν μπορούν να πούνε ότι ναι, και αυτή τη στιγμή η κοιλιά μου είναι άδεια, αλλά τη γέμισα με αυτά τα οποία πρέπει. Δεν θα λυποθυμίσω. Πρέπει να σκάσουν. Να μην μπορούν να κουνηθούν. Να μην μπορούν να σηκωθούν από την καρέκλα. Δηλαδή, άμα σηκωθούν, να παίζουν κάτω. Πώ το πω. Είναι ένα εθισμό που πρέπει να νιώθει στο μάι σου γεμάτο. Αυτό. Κοίτα, πιστεύω ότι στο να ξεμάθει ο άνθρωπο να τρώει. Το πώ τη τώρα γιατί μιλάμε. Γιατί pattern μιλάμε. <laughs> το πιο Άμαστε βασικό εδώ. pattern τη ζωή. Να, να ξεμάθει το πώ τρώ και να ξαναμάθει να τρώ. Πώ βλέπει την τροφή, πώ προσεγγίζει, δηλαδή όταν βλέπει τροφή, πώ την προσεγγίζει το μυαλό σου. Κοίτα, εγώ δεν έχω περάσει από αυτή τη φάση, δηλαδή, δεν ήμουν ποτέ να πει υπέρβαρο. Αλλά όπω και να έχει, έχω κάνει ένα βίντεο παλιότερα που λέω για το Matrix. Ωραία. Και λέω ότι ο Νίο, όταν έγινε ο εκλεκτό, έπρεπε να ξεμάθει όλα αυτά τα οποία ήξερε. Mm -hmm. Και να, να, μπει σε μια νέα πραγματικότητα και να ανοίξει τα αυτιά του έτσι ώστε να καταλάβει πώ λειτουργεί το κάθε πράγμα και να ξεχάσει ό,τι ήξερε πριν. Οπότε, άμα είσαι υπέρβαρο και θέλει να αρχίσει να καταλαβαίνει λίγο ότι δεν πρέπει να τρώ μέχρι θανάτου, μέχρι να μην μπορεί άλλο να, να κουνηθεί, πρέπει να καταλάβει ότι μπορεί να χορτάσει και να είσαι OK, να έχει ενέργεια και να είσαι εκεί με την ημέρα σου, χωρί να τρως μέχρι σκασμού. Δηλαδή, απλά να τρώσει συγκεκριμένη ποσότητα. Που δεν είναι και λίγο. Δηλαδή, άμα κάποιο είναι πάνω από 100-110 κιλά, μπορεί να τρώει 2.500 θερμίδε την ημέρα. Για να χάσει. Ωραία. Και 2.500 θερμίδε είναι πάρα πολύ. Άμα φά και όλα σωστά ποιοτικά, να φά δηλαδή σωστό είδα να φά καλό κρέα, κοτόπουλο, να φά κανένα μοσχάρι, νουάι, τίποτα τέτοιο. Είναι πάρα πολύ ποσότητα. Δεν πεινά. Υπάρχουν πολλοί που μα λένε Α πούμε, σίγουρα χάνομαι αυτά που τρώω. Γιατί είναι πολύ. Αλλά επειδή είναι ποιοτικά, δεν καταλαβαίνει τι περισσότερε θερμίδε. Mm, Ακριβώ. Ναι. Ακριβώς. Δεν χρειάζεται να φας πολύ φαγητό αν είναι πολύ ποιοτική η τροφή σου. Ναι. Ωραία. Τι κάνει ποιοτική μια τροφή, Όλα τα ίχνοστοιχεία, τα μέταλλα. Ε... Από μάκρο, τι θα πρέπει να έχει. Πρωτείν θα πρέπει να έχει η ποιοτική τροφή. Ναι. Δηλαδή δεν γίνεται να τα έχει όλα. Η θα, να... θα πρέπει να έχει. Ένα γεύμα, α πούμε καλύτερα. Ένα γεύμα. Ένα γεύμα. Να έχει πρωτενη, δεν γιατί δεν μπορεί να βρει κάτι το οποίο έχει την τέλεια ισορροπία και στα δύο. Λίπο. Και λίπο πρέπει να παίρνει. Το λίπο το θεωρεί υπερτιμημένο ή υποτιμημένο. Υποτιμημένο. Όλοι νομίζουν, Υπότιμη, ναι. Ναι. Όλοι νομίζουν Ότι, το λίπο κάνει κακό. Ναι. Το λίπο το χρειάζεσαι. Ναι. Δηλαδή, άμα δει, πούμε, άμα το πάρουμε από πολύ αρχαία. Ωραία. Το λίπο ήταν στην καθημερινότητα του ανθρώπου. Δηλαδή, σκοτώναν ζώα, βγαίναν έξω πριν στα αρχαία χρόνια και τρώγαν πρωτενη και λίπο. Κάναν κιτό και... Κάνανε και fasting. Αλλά αυτή τη στιγμή. Τρώγανε και λίγο μό. Ναι, δεν μπορούσαν να κάνουν <laughs> κάτι. Αλλά και πάλι βλέπει ότι υπήρχε λίπο και πρωτενη. Το χρειάζεσαι έτσι ώστε να έχει ενέργεια με την ημέρα σου. Όλα τα χρειάζεσαι σε, μια, σε ένα καλό ποσοστό. Δηλαδή να έχει ένα καλό ποσοστό άνθρακα, ένα 35-40%, να έχει 35-40 πρωτενη και 20-25 λίπο, ξέρω κάπου εκεί. Τα χρειάζεσαι όλα αυτά. Η πρωτενη όμω χρειάζεται έτσι ώστε να αναπλαθούν οι μύε όταν οι σύνες, όταν καταστρέφονται. Mm -hmm. Ωραία, τον άνθρακα το θε για να σου δώσει ενέργεια. Όλα τα χρειάζεσαι με στην ημέρα. Τώρα, από εκεί και πέρα υπάρχουν άτομα τα οποία διδάσκουν και ε, το diet, την ε, κετονική δίαιτα. Εγώ δεν το έχω κάνει για να είμαι λίγο Το είχα κάνει μόνο όταν έκανα αγώνε. Πήγα, κατέβηκα σε αγώνε, το έκανα για 15 μέρε. Αλλά επειδή δεν ήμουν συνηθισμένο και το έκανα για λίγο καιρό, ήμουνα dead τελείω. Και στη διαλυματική νηστεία που είπα ότι κάνει περίπου πόσα γεύματα τρώσαι μέσα στην ημέρα. Ή δύο ή τρία. Αναλόγω και τη δουλειά που θα έχω. Μπορεί να κάνω και ένα. Να no, κάνε no, no yeah. δηλαδή. One yeah, a day. Αυτό εξαρτάται από το φόρτο εργασία. Yeah, yeah, yeah. Δηλαδή, αν ε, δεν έχει προπόνηση, μπορεί να βγει και ένα. Ναι. Yeah. Yeah. Κάνει καθόλου 24 ώρε fasting. Το έχω κάνει αρκετέ φορέ. Είναι καλό, εγώ λέω πάντα ότι ή πρέπει να κάνει ε, 15 μέρε το χρόνο νηστεί από κρέα, να αποδοξινοθεί. Ή να κάνει δύο φορέ το εξάμηνο, δηλαδή μία φορά το τρίμηνο, να κάνει ένα 24ωρο καλό fasting. 36 ώρο βασικά ουσιαστικά, θα βγει. Ε, πάντα έτσι μου βγαίνει εμένα. Άμα, άμα σταματήσει να τρώσει μία μέρα το βράδυ, δεν φάω όλη την επόμενη και φάω το επόμενο πρωί, βγαίνει 36 ώρε περίπου. Ε, οπότε εγώ αυτό κάνω. Δηλαδή θέλω μία φορά το τρίμηνο να απο, απο το αποτοξινώνομαι. Τελείω. εντάξει, το έχει βρει το κόλπο. Ναι. Δηλαδή έχει καταλάβει ακριβώ πώ λειτουργεί το σώμα σου. Ναι. Δηλαδή πέρυσι έκανα και κάποιε. Καταχρήσει εντό εισαγωγικών, δηλαδή λίγο αλκοόλ, λίγο τέτοιο από εδώ από εκεί για τα δικά μου δεδομένα. Και πήγα, έκανε εξτάσει αίματο και... Γιατί του είπα. Λέω, ε, έχω φάει λίγο παραπάνω λέω, αυτή την περίοδο, δεν πρόσεχα ιδιαίτερα πολύ. Ε, έχω πιει και λίγο αλκοόλ, απλά δεν ξέρω τι μπορεί να βγει. Γιατί πάω την επόμενη μέρα πάω να του ξέρει, μου λέει, Με δουλεύει. Εντάξει, μου λέει 24 είσαι, αλλά. Και πάλι είναι όλα τέλεια. Μπράβο λέω. λέω, κάνω διαλυματική νηστεία. Μου λέει, ήθελα να το κάνω και εγώ, μου λέει ο γιατρό. Άντε, ρε. ναι. Οι περισσότεροι γιατροί θα πούνε, Όχι, τη διαλυματική νηστεία, να τρώ το πρωινό σου, να τρώ το ένα, να τρώ το άλλο. Ε, αυτό επειδή ήταν μικροβιολόγο, δεν ήξερε από αυτά. Δηλαδή, άμα πα, σε διατολόγο. Είναι πολύ λίγοι οι οποίοι όντω το έχουν δει αυτό, γιατί όλοι το θεωρούν μόδα τη εποχή. Μόδα του Ιντερνετ. Το θεωρούν μόδα. Οπότε το δεν είναι για αυτού ω συμβουλή ε... ναι. επιστημονική συμβουλή. Ναι, αλλά ξέρω πολλού σου επιτόχουν ω συμβουλή. Δηλαδή, δουλεύουν πάνω σε αυτό. Ή να μαθαίνει να ψαχτείς ή όχι. Κοίτα, είναι ανάλογα τον άνθρωπο. Ναι. δες Δε το πρόγραμμά σου πώ είναι. Και άμα σε βολεύει καλό, άμα δεν σε βολεύει, ούτε και εγώ τρώω πρωινό. Ε, ναι. Δεν μπορώ να φάω πρωινό. Κάνω βάρη το πρωί, κάνω αερόβιο το πρωί, με άδειο στο μάχη εννοείται όλα. Μα δει, και, και βάρη δεν έχει το... παραπάνω ενέργεια. Κοίταξε, όταν κάνω βάρη το βράδυ, όταν έχω ό,τι τυχαίνει ημέρη και πρέπει να πάω βράδυ, απόγευμα, έχω πιο πολύ ενέργεια. Ναι. ναι, ναι. Δηλαδή, πολύ πιο άνετα σηκώνω τα κιλά. Αλλά δεν ξέρω αν είναι λόγω τροφή ή λόγω του ότι πέρασε η ώρα, οι ώρε και έχουν ζεσταθεί καλύτερα εμεί μου. Είναι αλόγω στον άνθρωπο κιόλα. Άμα είσαι πρωινό ή βραδινό τύπο. Ξέρω... Ναι, δεν ξέρω. Δεν, δεν υπάρχει αυτό. Εγώ, εγώ, δεν, εγώ, εγώ πρωί, δεν πρωί δεν μπορώ. Εγώ πρωί δεν μπορώ. δηλαδή νιώθω πιο βανίχτω. παραγωγικό το βράδυ. εγώ, αλλά το ξεπέρασα. Για, για, μένα όλα αυτά είναι κομμάτι τη αυτοβελτίωση και τη προσωπική σου ανάπτυξη. Ναι, και πώ θα δώσει το μυαλό σου να. Συμφωνώ, να συμφωνώ. Ότι, οκ, ναι, υπάρχουν βραδινοί άνθρωποι. Οκ, δεν μου λέει τίποτα. Γιατί δεν κοιμάσαι 11 με 3. Ναι, σωστό. Βράδυ θα σηκωθεί. Σωστό, το εσύ καθορίζει. Βράδυ, θα σηκωθεί το πρωί. Το... Σι... Το πρωί. <laughs> <laughs> <Άραμε>. <laughs> άμα ναι. <laughs> σηκωθεί 3 η ώρα, βράδυ είναι. Άντε ναι. να δω πόσο μάγκα είσαι, πόσο βραδινό τύπο είσαι 3 η ώρα το πρωί. Είναι το πώ δίνει εσύ να συνηθίσει στο, στο σώμα σου. Δηλαδή, άμα... Εγώ από τότε που ξεκίνησα να κάνω question στο μυαλό μου όλα αυτά, ότι τίποτα δεν είναι de facto και ότι όλα μπορώ να τα επηρεάσω. Ναι, ναι, ναι. Όπω είναι η ζωή, όπω είναι η επιχειρηματικότητα, όπω είναι το οτιδήποτε. Μπορώ να αλλάξω τα πάντα. Είναι μια αξία στην οποία πορεύομαι στη ζωή μου με αυτό. Ίσως αυτό να είναι η βασική αξία που με διαφοροποιεί από του ανθρώπου, του υπόλοιπου, ναι. του απλού ανθρώπου. Γιατί δεν, δεν μπορώ να πω ότι είμαι απλό άνθρωπο προσωπικά. Δηλαδή, έχω περάσει σε επόμενα επίπεδα. Και είναι μια αρξία που μου δουλεύει, ρε φίλε. Μ' αρέσει δηλαδή αυτό το πράγμα. Να ξέρω ότι μπορώ να τα αλλάξω όλα και ότι μπορώ να τα επηρεάσω όλα και ότι μπορώ να γίνω όποιο εγώ θέλω να γίνω. Το πιστεύει και σε αυτό για τον εαυτό σου. Εννοείται. Αυτός. Και αυτό που σου είπα δηλαδή πρωινό ή βραδινό τύπο είναι το πώ έχει δώσει εσύ εκείνη την ώρα να. εκείνη την περίοδο μάλλον. Άμα εσύ κάνει αυτομιλία και λε ότι είμαι βραδινό, είσαι, είσαι βραδινό. Ναι, 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 ναι. ναι, ναι. Άμα... Δηλαδή, άμα λε ότι είμαι χαζό, είσαι και χαζό. Ναι, ναι, ναι. Πολύ σωστό. Ναι. Πολύ σωστό. Άμα λε ότι τελικά είμαι χαζό, αλλά θέλω να γίνω έξυπνο. Ναι. Oh. Εμένα αυτό μου αρέσει. Αυτό είναι το καλύτερο. Αυτό το γουστάρω, αυτό το εκτιμώ πολύ. Ναι, ο έξυπνο άνθρωπο αλλάζει άποψη. Ναι. Δεν μένουν σταθεροί. Εσύ ναι. αλλάζει εύκολα απόψει. Εύκολα. Αρκεί να έρχεται από κάποιον που ξέρω ότι έχει να μου πει πράγματα. Δεν θα βγω στον δρόμο, θα μου πει ένα. Σε έχω δει στο έντρι, μην το κάνει. Θα πάω εκεί. Okay. Δεν το ξανακάνω γιατί μου το είπε. Άλλαξε άποψη τώρα. Αλλά μου το πει, α πούμε, άμα έρθει εσύ. Ωραία. Και μου πει, ξέρει τι θα μπορούσε να κάνει ΑΒΓΔ λίγο καλύτερα ή άμα έρθει, ξέρω εγώ, ένα φίλο που έχω σαν μέντορα που με βοήθησε πάρα πολύ ε, και μου πει αυτό θα μπορούσε να τα αλλάξει. Θα το σκεφτώ. Δεν θα πω Α, θα αλλάξω τώρα άποψη απευθεία. Θα το φιλτράρω όμω. Ναι, ναι. Και θα αλλάξω άποψη. Ο χαζό άνθρωπο δεν αλλάζει άποψη. Γιατί είναι εγωιστή. Ε, ναι, ακριβώ. Ο εγωισμό μπορεί να σε καταστρέψει πραγματικά. Δηλαδή μπορεί να καταστρέψει τον καθένα. Όταν νομίζει ότι τα ξέρει όλα, δεν ξέρει τίποτα. Είναι πολύ πιο ωραίο η αλήθεια είναι να μπαίνει στο δωμάτιο και να λε Δεν ξέρω. Ναι, είμαι ο το είμαι πιο να Ναι, ακριβώ. Σίγουρα μπορεί να μάθει, άμα πει είμαι εδώ για να μάθω. Και για να το συνδέσω σχετικά με αυτό που λέγαμε πριν, θα δοκίμαζε ποτέ την προοπτική του βιγκανισμού. Πρέπει Πρέ να το ψάξω. Να το ψάξω πολύ. Αλλά δεν μου αρέσει η ιδεολογία όταν όλα τα απορρίπτει. Δηλαδή, απορ, απορρίπτουν τα πάντα που προέρχεται από ζώο, το οτιδήποτε, ακόμα και μέλη. Mm. Δηλαδή, δεν μπορώ να πω ότι θα τα απορρίψω όλα, όλα, όλα. Αλλά άμα το ψάξω, μπορεί να αλλάξω γνώμη, ναι, ποτέ δεν ξέρει. Πάντω αυτή τη στιγμή όχι. Ήμουνα δύο χρόνια βίγκαν. βίγκαν. Δεν έτρωγα. Εντάξει, μέλι έτρωγα εγώ. Γιατί λέω, το φιλοσόφισα και λέω στην Ελλάδα δεν είναι. Δεν μπορεί να κάνει τέτοιε ακρότητε. Ε, ναι, δεν γίνεται. Ε, είναι άρρωστο. Δεν έχει υποδομέ. Δεν μπορεί ναι. να φάσει ποιοτική τροφή καλή να ξέρει. Μετά από λίγο ξεκίνησα να βάζω αυγό. Μετά από τα δύο χρόνια. Τα δύο χρόνια ξεκίνησα το ψάρι και μετά ξεκίνησα και κορτόπουλο. <laughs> Εντάξει, να σου πω κάτι. Με βοήθησε στο να ξεμάθω. Η μυϊκότητά μου είχε πέσει πάρα πολύ. Δεν μπορούσαμε τίποτα να πάρω μυϊκή μάζα, καμία σχέση και ξεκίνησα να σπάνε τα δόντια μου. Σώπα. Ναι, έτρωγα βρώμη και έφτιανα δόντια. Έσπαγαν τα, έβαζα ξύλου καρπού με στη βρώμη και έσπαγα τα δόντια μου και έφτιανα δόντια. Λέω ρε, πώ τι γίνεται εδώ. Με λέγει, η μάνα μου είναι από τη δεν τρώω κρέα. Άσρε, μάνα λέω, αποκλείεται. Αποκλείεται, αποκλείεται, αποκλείεται. Πηγαίνω μια, σε μια μέρα με ένα φίλο, έτρωγε ένα ωραίο αποστεωμένο κοτόπουλο εκεί με τα ζουμιά του και τι ιστορίε. Ωραία, λέω, αυτό είναι ωραίο. Λέω, λέω δεν δοκιμάζω λίγο ζουμάκι. Τρει φορέ την έβγαλα. Τέταρτη φορά, άλλο, δε δοκιμάζω και λίγο κοτόπουλο. Με το που τρώω το κοτόπουλο, τα με, θε, με θέρισε το στομάχι. Με σκισε. Λέω, δεν κάνει για μένα. Όπω ήταν πολύ νόστιμο. Όντω, δηλαδή ήταν νόστιμο. Τώρα σου λέω, μετά που πέρασαν τα χρόνια και έσπαγα τα δοντιά μου και, και έδωσα άπειρα λεφτά σε δοντιάτρου. Μετά λοιπόν, αρχίζω και καταλαβαίνω ότι είναι προπαγάνδα. Δηλαδή, εγώ την προπαγάνδα αυτή την έφαγα όλη στη μάπα του φιγανισμού. Εσύ τώρα ξέρει ότι αυτό είναι προπαγάνδα Λέχι. των ενοταξιτών. Γιατί θέλουν να σου πουλήσουν τα μεταλλαγμένα τρόφιμα και δεν θέλουν να, να, να τρως κρέα και το βάζουν όλο στην κλιματική κρίση. Ναι, ναι, ναι. Το έχει καταλάβει αυτό. Εγώ τώρα δεν το είχα. Δεν ήμουν τόσο έξυπνο τότε. Δεν το είχα καταλάβει. Το φάγα όλο στη μάπα. Την προπαγάνδα τη συγκεκριμένη. Αλλά από τη στιγμή που κατάλαβα τι παίζει και μετά, πλέον το έχω γυρίσει και τρώω μόνο μοσχάρι. Ούτε καν κοτόπουλο. Δηλαδή, σπάνια τρώω κοτόπουλο. Το κοτόπουλο δεν μπορεί να να περνάει για να φτάσει στο πιάτο σου. Το έχω σκεφτεί και εγώ πάρα πολλέ φορέ. Δηλαδή, βλέπει τώρα δηλαδή. Δεν είμαι κατά από το κοτόπουλο, αλλά αυτό που τρώμε για κοτόπουλο ναι. θεωρώ ότι είναι πολύ βρωμ... βρωμιά. Αν δηλαδή, τώρα δηλαδή, το πουλάνε στο σούπερ μάρκετ 4 ευρώ, 3 το κιλό. Λες... Garbage. 3, 4 ευρώ το κιλό, δηλαδή. Πολύ ορμόνη. Ε, ναι. μπορεί ναι. να έχει και πολύ δατάνθρακα μέσα αυτό το κοτόπουλο. Δεν ξέρω. Δηλαδή θεωρώ ότι έχει αλλάξει και το μακ. Τα μάκρο έχουν αλλάξει στι στροφέ που τρώνε. Είχε ένα ε, γνωστό μου τέλο πάντων, θα το πω. Είχε σφαγείο. Mm. Για γουρούνια, για χοιρινό. Και μου, μου λέει: Εγώ χοιρινό δεν τρώω. Από το βιγκανισμό το κράτησα αυτό. Χειρινό, δεν τρώω χοιρινό. Μια φορά στα τόσο θα φάω μπέικον Ωραία είναι το μπέικον. Μια φορά στο τόσο ναι. θα φάω μπέικον Πολύ σπάνια δηλαδή. Αλλά δεν τρώω καθόλου χοιρινό. Να είναι το χειρότερο. Και μου λέει ότι παλιά, όταν... γιατί αυτό το έχει από τον πατέρα του τώρα το σφαγείο, παλιά λέει τα αφήνανε τα γουρούνια χρόνια. Μέχρι να αναπτυχθούν μόνο τους και τα λοιπά και τα σφάζουν. Τώρα λέει τα γουρούνια στο δίμηνο πάντα σφάζουν. Τα ίζουν ε, ναι. φουλ, ενέσει τέτοια, μεγαλώνουν... Ορμόνε και είναι έτοιμο σε 2-3 μήνε. Ναι, ε, για το τρώσες, εσύ για ναι. και τελείωσε. Και με στη βρωμιά κιόλα. Δηλαδή, μου λέει μην ξαναφάσχει το λέει. Εσύ, το λέω εγώ που τα σφάζα. <laughs> αλλανδικά, υποτιμημένα ή υπερτιμημένα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει χειρότερη τροφή <laughs> από τα <αλαντικά>. <laughs> <laughs> Πρέπει να είναι ότι χειρότερα. Ναι, ναι. ναι νομίζω δεν υπάρχει. Ούτε ξέρει τι έχει εκεί μέσα. Μεγάλη Όλα μέσα. Πραγματικά είχα πριν από κάνα χρόνο είχα πάθει μια μίμη δηλητηρίαση και απλά το συνδύασα ότι ήταν από τα αλλανδικά. Και μετά άρχισα να ψάχνω να δω συντηρητικά τέτοια από εδώ από εκεί. Λέω μακριά από μένα. Δεν ξανατρώω ποτέ. Και μπορεί να φάω, ξέρω εγώ, μια φορά στο δίμηνο. Αν φάω ένα σαντουιτσάκι ή οτιδήποτε, ξέρει, όταν δεν θα, δεν θα υπάρχει άλλη επιλογή. Ναι, ναι, όταν Αλλά θα π, να πω, πάνω, Ναι, από αφάω γαλοπούλα τώρα και δεν με τίποτα. Α, Η, α, ούτε γαλοπούλα. Τη συσκευασμένη, όχι. Με τίποτα. Oh, συσκευασμένο δεν, ναι. δεν, δεν, γίνεται. Συσκευασμένο γενικά δεν τρώω ο τίποτα. Τώρα θα πεινάει ο κόσμο από κάτω. Ισχύει. <laughs> 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 θα βρει. Αυτό αν το βλέπουν πρωί, οπότε πρέπει να κάνουν φάστινγκ. Ναι, 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 ισχύει. Πρέπει να πειθαρχήσουν. Ναι. Ωραία. Τι συμβουλή δίνει σε έναν άνθρωπο θα σου πω τώρα τρει συμβουλέ θέλω. Σε έναν άνθρωπο ο οποίο έχει πολλά κιλά και έχει πολύ λίπο και έχει πολλή κοιλιά. Διατροφικά μιλώντα, τι συμβουλή θα του έδινε και δεν γυμνάζεται. Είναι απλά τα πράγματα. Το είπα και σε ένα βίντεο πολύ πρόσφατα. Γιατί σχολιάζομαι τον Αρναούτογλου που είχε πάρει κάτι χάπια για να χάσει κιλά και τα λοιπά και λέει είναι πολύ επιθετικό. Και λέω είναι δυνατόν δηλαδή ο κόσμο. Το πρώτο πράγμα που σκέφτεται να είναι θα μπω στο χάπι, στο φάρμακο, μου την εύκολη λύση. Άμα ήταν κάτι εύκολο δεν θα είχε αξία, έτσι δεν είναι. Δηλαδή, το 1 ευρώ έχει αξία ενό ευρώ, γιατί είναι 1 ευρώ. Αυτή είναι η αξία του. Αλλά το να έχει ένα εκατομμύριο ευρώ έχει αυτή την αξία, γιατί είναι πιο δύσκολο. Άρα, το να έχει κυλιακού, το να είσαι ε, fit, δεν σου λέω τώρα να είσαι τέτοιο, δηλαδή αλλά να είσαι fit, ωραίο, έχει κάποια συγκεκριμένη αξία. Γι' αυτό και το βλέπει και ή το θαυμάζει ή το κρίνει. Και λε, αυτό παίρνει αναβολικά. Mm. Έχει κάποια συγκεκριμένη αξία. Η συμβουλή που θα έδινα για αρχή είναι file από Μην... ό,τι Ναι. Μην κάθεσαι δηλαδή και σκέφτεσαι τι να πάρει. Αν δεν γιατί... κόψε το ψωμί. Φάει λιγότερο όπω και να έχει. Δηλαδή άμα τρως πέντε φέτες ψωμί φάει μία. Okay. Άμα τρως τέσσερα πιάτα φαγητό φάει... Μία φέτα ψωμί λοιπόν. Ναι. Φάει ένα πιάτα φαγητό. Pizza. Άμα... Εγώ τρώω πίτσα, αλλά πρέπει να ξέρει πώ να το κάνει. Δηλαδή, Συμφωνώ. πρέπει να μπορεί να το χωρέσει Μια φορά την εβδομάδα, μη μια φορά τι δύο εβδομάδε ή μια φορά το μήνα πίτσα. Αναλόγω. Μπορεί να το κάνει και μια φορά την εβδομάδα. Να φά το cheatmill. Απλά πρέπει να ξέρει εντελώ yeah. τι κάνει. Δηλαδή, εγώ όταν θέλω να κάνω cheatmill, τα τρώω όλα καθαρά, μέσα στην εβδομάδα και μια μέρα, μέσα στι θερμίδε μου πάντα. Με στι θερμίδε. Δηλαδή, θα φά δύο πίτσε. Όχι. Όχι, ε? Όχι. Όχι. Γενικά έχω και μικρό στομάχι όταν χορταίνω εύκολα. Είναι καλό αυτό. Άμα βλέπει ότι το σηκώνει όμω. Παρόλο που δηλαδή, πας, δεν την έχει χορτάσει και το σηκώνει, θέλει να φάει, την έχει λαχταρήσει. Ε, άμα είναι μια φορά, <laughs> το σκίζει. Αλλά τώρα <laughs> κάθε εβδομάδα εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Να φάω σαν βουλμικό, α πούμε. Okay. Να φάω, δηλαδή να πω δύο πίτσε, φέρει δύο πίτσε κτλ. Και, και επίση πιο πολύ πεινάω με το μάτι εγώ σαν άνθρωπο, παρά πινάω Δηλαδή <laughs> λέω, θα τα φάω όλα, φέρτα τα όλα και τρώω ένα κομμάτι πίτσα, ξέρω. Παράδειγμα. Οπότε, φάει λιγότερο ένα και μετά σκέψου πόσο κακό κάνει τον εαυτό σου με το να μην γυμνάζεσαι. Γιατί τώρα, οκ, okay, μπορεί να είσαι 30-35 και βλέπει το βίντεο και λε μια χαρά, οκ. Okay. Αλλά μπορεί να κάνει παιδιά στο μέλλον, μπορείς να παίξεις Με... μπορεί να παίξει μαζί του. Ναι, μπορεί σιγά-σιγά να πέφτει λίπιντος. Δεν θα μπορεί να κάνει σεξ όπω θα μπορούσε νωρίτερα. Άμα δεν είσαι γυμνασμένο και δεν έχει υψηλή τεστρόνη κτλ. Γιατί καλό ή κακό, καλή διατροφή και γυμναστική Οπότε δημιουργούνται ουμόνες. προβλήματα και με τη γυναίκα. Ε, ναι, εννοείται. Δηλαδή, το παιδί σου αρχίζει χάνει επιρροή στο παιδί σου. Τα λε μόνο, όντω. είναι άμα το πάρει. Είναι τρελό άμα το ακούσει κάποιο. Τι λένε τώρα Αλλά μπορεί να καταστρέψει τη ζωή του να μην γυμνάζει. Ναι, ναι. Είναι να αποκτήσει μια χειρότερη συνήθεια. Μια κακή συνήθεια μέσα στο Σαββατοκύριακο που να χάνει τον χρόνο σου σε βλακίε ναι. να πούμε που δεν έχουν καμία αξία για τη δική σου τη ζωή ούτε τη ζωή τη οικογένειά σου. Απέχει πολύ από το mindset ότι είμαι ένα λύκο και πάω να φάω το χρηματιστήριο ή πάω να φάω το μάρκετ ή πάω να φάω το οποίο, οτιδήποτε βλέπω ότι έχει να μου δώσει κάτι και ότι θα παλέψω για την οικογένειά μου και για τον εαυτό μου για την οικονομική μου ευημερία. Πού το ένα που κάθεται, πού το άλλο που σκέφτεται πώς θα φάει. Ακριβώς και όντω μπορεί να σου καταστρέψει αν τα πάρεις ένα-ένα όπως τα εξήγησα. Δηλαδή μπορεί να πάθεις ένα πρόβλημα υγείας και μην μπορείς να πας τη δουλειά σου πλέον. Στο λέω αυτό που εμπειρία. Ο πατέρα μου είχε πάθει έμφραγμα. Επειδή δεν γυμναζόταν ποτέ. Mm. Έπαθε έμφραγμα και έχασε μια πολύ καλή θέση που είχε γιατί ήταν πολύ καιρό εκτό. Τον είπαν. Ε, γιατί στη δουλειά που ήταν εκεί ήταν διευθυντή. Δεν μπορούσε να μην πηγαίνει. Να... Α, οκ, okay, κάτσε τρει μήνε για να είναι εμεί δύο μήνε. Όχι, σε βγήκε εκτό μόνο του. Τέλο. Γεια σα. Μπορεί να χάσει τη δουλειά σου. Αν ένα πρόβλημα υγεία. Μπορεί να χάσει τη γυναίκα σου. Δεν μπορεί να κάνει σεξ πλέον και να μην μπορεί να. Άμα βασικά δεν μπορεί να ελέγξει το τι τρώσαι, πώ μπορεί να ελέγξει τα συναισθήματά σου. Πώ μπορεί να ελέγξει το θυμό σου. Πώ μπορεί να ελέγξει την καθημερινότητά σου. Σκέψου, Εδώ δεν μπορεί να ελέγξει το σκέ, τι τρως. Σκέψου να μην μπορεί να ελέγξει τι και να θε να ηγηθεί και πολιτικά. Αυτό με τρελαίνει να, να ξέρει. Γενικά, Γενικά να ηγηθεί. Να ξεπερνάει. Γενικά να ηγηθεί, ναι. Ακόμα και αν είναι και σε πέντε άτομα. Ναι, οτιδήποτε. Και έπειτα σκέψου να χαλάσει και τι σχέσει σου με το παιδί σου μετά. Να μην μπορεί να παίξει μαζί. Στον θα έρθει. Ναι. Γημένο. Ναι, 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 Να λέει το, το παιδί να σκέφτεται μέσα τον πατέρα μου είναι χοντρούλη και δεν μπορούμε να παίξουμε μπάλα μαζί. Ό,τι χειρότερα. Είπαμε τρει τομεί που αποδεικνύουν το πόσο σημαντικό είναι το να γυμνάζεται κάποιο Κάθε, κάθε, μέρα. Ερώτημα. Κάθε μέρα γυμναστική ή το αράζει και δύο-τρει μέρε. Εγώ κάνω τρει φορέ δυνατά βάρη mm. και τι άλλε μέρε κάνω μια δραστηριότητα. Δηλαδή κάθε μέρα είμαι ενεργό εκτό από μια μέρα την εβδομάδα. Δηλαδή μπορεί να πάω για μπάλα, μου αρέσει πάρα πολύ μπάλα. Να παίξω ένα 5-5. Ε, kickboxing θέλω να ξεκινήσω τώρα, μου αρέσει πάρα πολύ. Ε, μπορεί να, να, πάω, ξέρω εγώ, για κάνα μπάσκετ, να ρίξω κανένα σουτάκι. Πάντω είμαι ενεργό κάθε μέρα. Αλλά βάρη δίνω το 100%, -100 τρει φορέ την εβδομάδα παρά να πάω 5-6 φορέ και να δίνω το 60-70%. Πρέπει να αφήσει και του μίσου να ξεκουράζονται. Αν έχει μια πληγή. Εκτό αν εδώ... παίρνει φάρμακο, έτσι. Ναι, okay, Αν παίρνει φάρμακο για αποκατάσταση, τότε πάνε και πέντε φορέ. Αυτό είναι άλλο, ναι. και πέντε φορέ. Ναι. Γιατί βλέπουν κάτι οι influencers που παίρνουν φάρμακο ναι. και λένε κάτι τέτοια τρελά. Αν έχει μια πληγή και τη χτυπά κάθε μέρα, δεν θα κλείσει. Έτσι είναι κι εμεί. Πρέπει να πα να το σου χτυπήσεις. λέει θα πάω να κάνω πόδια, την άλλη μέρα θα κάνω στήθο, α πούμε. Κατάλαβε. Ναι, okay, την άλλη μέρα θα κάνω όμω. Και πάλι ω φυσικό αθλητή, το καλύτερο που έχει να κάνει είναι να δίνει αίμα μία φορά φουλ, να τον αφήσει το μήνα να ξεκουράζεται, του μύε που θα χτυπήσει, μετά πάλι να αφήσει τρει μέρε κενό. Να αφήσει ε, 48-72 ώρε. Αλλά τώρα ω ένα μη φυσικό αθλητή, ναι, οκ. Okay. Γιατί τα πρότυπα κιόλα έχουν αλλάξει τώρα ο καθένα, ο καθένα, γιατί καλό και κακό παλιότερα Ήξερα πολύ κόσμο σε αυτό το τομέα. Και ήξερα τι κάνουν, αν παίρνουν, το ένα το άλλο. Ο καθένα κυριολεκτικά παίρνει φάρμακο. Mm. Παίρνει φάρμακο, κάνει το σώμα, και έπειτα αυτό δεν είναι κακό για. Αν το κάνει για την πάρτι σου. Ναι, αλλά είναι κακό όταν το κάνει ο καθένα, το προμοτάρει ω φυσικό ναι, και μετά αλλάζουν τα πρότυπα των ανθρώπων. Σου λέει ο άλλο, βλέπει κάποιον ο οποίο είναι γυμνασμένο, με βλέπανε εμένα που ήμουν στα βίντεο που έβαζα παλιότερα και στου αγώνε. Ειδικά στου αγώνε, που στου αγώνε πρέπει να είσαι πέτσα. Και κατέβηκα εγώ στου αγώνε τώρα με 1,5 μήνα προετοιμασία και uh, natural, και μου λέγανε είσαι μικρό, πώ είσαι έτσι και τα λοιπά. Γιατί γίνεται αυτό, Γιατί έχουν αλλάξει τα πρότυπα. Γιατί πρέπει να βλέπει του άλλου να είναι τεράστιοι μποντιμπιλτεράδε και δεν μπορεί να εκτιμήσει κάτι για να πει μπράβο. Ωραίο. Ναι, ναι, ναι. Θα πει ή είναι μικρό. Ε, τι είναι αυτό, δεν θα ήθελα να είμαι έτσι. Ή. Α, φάρμακο. Ναι. Χωρί εσύ να. να ουσιαστικά απορρίπτει όλη τη δουλειά του ανθρώπου αυτού. Ναι. Και όλο τον κόπο του. Ναι. Και αυτό σκέψω πω είναι πολύ άσχημο για τη Ναι, ακριβώ. Είναι άσχημο για τη ζωή αυτό. Δηλαδή ναι. σημαίνει ότι βλέπει έτσι και γενικότερα. Βλέπει το, τον καθρέφτη, βλέπει το social media, την εικόνα, την προβολή τη εικόνα και δεν ξέρει την πραγματικότητα. Δεν ξέρει τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Σε ένα χώρο που υπάρχει το TikTok. Ακριβώ. Παρ' όλα αυτά το βλέπουν. Και εγώ μέχρι με δύο μήνε δεν είχα. Στο είπα. Τώρα ίδια. δηλαδή έκανα και βλέπω, έχω φτάσει, ξέρω εγώ, 5 εκατομμύρια views στο TikTok μέσα σε δύο μήνε, ε, 12.000 followers ήδη, από εκεί που έπρεπε παλιότερα να το χτίσει, όντω. Πόσο ναι, καιρό σου πήρε να χτίσει. Το χτίσεις, δίνει το πολύ εύκολα το TikTok. Το YouTube, πόσο καιρό σε, σε πήρε για να φτάσει χρόνια, χρόνια, χρόνια. Και, χρόνια, και χρόνια. TikTok ήθελα δύο μήνε. Ναι, ναι. Γιατί, <laughs> γιατί ε, βλέπει και είσαι. <laughs> Κάθε έτσι με το προγούλη σου στον καναπέ, έτσι το φαντάζομαι εγώ. Και κάθεσαι και ναι. Άμα δεν σ' αρέσει στα δύο δευτερόλεπτα, το σβήνει. Άλλο, άλλο, άλλο. Κάτσε δε σε ένα βίντεο μια ώρα. Δεν μπορώ. Mm. Και εγώ να σου πω την αλήθεια, αλλά τι κάνω όταν βλέπω ότι υπάρχει βίντεο το οποίο ε, καταλαβαίνω ότι έχει αξία. Επικεντρώνομαι. Mm. Ναι, okay. Δηλαδή θα δώσω κι εγώ έμφαση, αλλά το σύστημα σε κάνει να μην μπορέσει να παρακολουθήσει. Παρ' όλα mm. αυτά, εμεί τα ξέρουμε αυτά τα παιχνίδια του συστήματο. Ω creators τώρα μιλά, μιλάω. Και θα επιβραβεύσουμε τον άλλον που έχει δει μέχρι τέλου. Θα ναι. επιβραβευτεί. Ναι. Αυτό που έχει δει μέχρι τέλου. Θα θα κάτι... Σε ένα μεγάλο βίντεο. Σε ένα μεγάλο ναι. βίντεο. Θα πάρει κάτι το οποίο δεν έχει πάρει ο άλλο ναι. στην αρχή. Ναι. ναι. Δηλαδή, το βίντεο, ένα βίντεο, άμα το δει, είναι 15 λεπτά. Δύο λεπτά θα είναι αυτά τα οποία μπορούν να σου αλλάξουν λίγο το mindset. Ουσιαστικά, ναι. Μέσα στο βίντεο. Θα πιάσει μια λέξη από εδώ, μια φράση από εκεί, θα ενώσει του κρίκου κλπ. Το βλέπουν όμω έτσι οι άνθρωποι ότι θα δω βίντεο να μου αλλάξει τη ζωή. Όχι. Γιατί είναι το τζάμπα. Αντι, το αντιλαμβάνονται ότι μπορούν με ένα απλό ηλίθιο βίντεο στα δικά του μάτια. Αλλά γενικά με ένα απλό βίντεο να αλλάξει τη ζωή σου. Δηλαδή, θα δω βίντεο για να αλλάξω τη ζωή μου. Όχι. Δεν πάει κανεί με αυτό το mindset. Mm. Ότι από εδώ θα μάθω κάτι. Ξέρει πώ το καταλαβαίνω. Δεν μπορεί να του δίνω στο podcast το δωρεάν. Το, όχι αυτό εδώ, έχω και άλλο podcast Ή, με ξέρω. το χρηματιστήριο. Να του λέω για την ντο τη μετοχή παράδειγμα: από τα 6 δολάρια, και η μετοχή να σκουιζάριμε σε μια εβδομάδα στα 8 είναι 2 δολάρια. Λίγο αν ξέρει, μπορεί να πάρει 1000 shares, είναι 2K. 2K. Και δεν το κάνει κανένα. Ούτε ένα. Ούτε κάνει πελάτε μου. <laughs> ναι, ούτε κάνει πελάτε μου. Αν δεν την ακούσει ο άλλο, να την ακούσει, δηλαδή υπάρχουν άτομα τα οποία μα έχουν πληρώσει και χιλιάδε ευρώ για να δουλέψουν μαζί μα και εξαφανίστηκαν. Δεν, δεν, τα κάνουν αυτά. Δηλαδή, γιατί για αυτού, άμα δώσουν, 2.000. Άμα ο άλλο βγάζει 20.000 το μήνα, τι δεν νοιάζει δύο που έδωσε για σένα. Αυτός, θα πάρει 10, 10 θα το ε, πει. Ναι, ακριβώς, ακριβώ. Δηλαδή Μα, πρέπει να, να την ακούσει. Ναι, ναι, πρέπει να πονέσει λίγο. Ναι. Οπότε σκέψτε τώρα πόσο μάλλον είναι το δωρεάν. Αλλά απ' την άλλη. ε, αυτό εκεί γελάω εγώ. Γιατί τα δίνω όλα δωρεάν, σχεδόν. Το 95% είναι δωρεάν το, του περιεχομένου μου. Και γελάω με το πόσο αποτυχημένοι είναι οι άνθρωποι σε αυτό το κομμάτι. Ναι. Γίνεται να είναι όλα δωρεάν, ρε φίλε, και, και να μην πράτει. Πώ γίνεται εγώ με την ίδια δουλειά, με την ίδια πράξη. Απλά κάνω περισσότερη γυμναστική. Αυτό που μου έλεγε δηλαδή πριν, ότι όντω επηρεάζει η γυμναστική όλου του τομεί, είναι τεράστια αλήθεια. Θε να αλλάξει τη ζωή σου, θα ξεκινήσεις τη ναι. να ξεκινήσει από την γυμναστική. Θες Θε να βγάλει περισσότερα λεφτά. Ξεκινά από τη γυμναστική. Άμα δεν μπορεί να ηγηθεί στην κοιλιά σου, όπω είπε. Πώ θα ηγηθεί, ρε, ρε φίλε, το φόλι σου. Ακριβώ. Σκέψου λίγο να έχει ένα business, μια επιχείρηση και να γίνει κάτι το οποίο δεν πάνε καλά τα πράγματα ένα μήνα. Και εσύ είσαι συναισθηματικά αλλοπρόσαλο. Πώ μπορεί να πει, ωραία, δεν πήγαν καλά αυτό το μήνα, τι πήγε στραβά, αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Να μην πανικοβληθεί και να... να να βάλει όντω τι λύσει σε μια σειρά. Ποιον θα εμπιστευτεί εσύ, Κάποιον ο οποίο βλέπει, ο οποίο δεν σου λέω ότι είναι τεράστιο, αλλά βλέπει να είναι fit, ωραίο, κομπλέ, ή θα, εμπιστευτείς εμπιστευτεί κάποιον ο οποίο είναι 130 κιλά. Εγώ θα εμπιστευόμουν πιο εύκολα για το οτιδήποτε πάντω κάποιον ο οποίο φαίνεται ότι προσέχει. Γιατί άμα προσέχει τη ζωή του, σημαίνει ότι έχει κάποιε βάσει, έχει ένα πρόγραμμα, είναι πιο οργανωμένο άνθρωπο. Κοίταξε, οι αρχαίοι Έλληνε λέγανε μηδέν από το τέλο μακάριζε. Περίμενε να δει το τέλο του. Εδώ δεν μπορούμε να περιμένουμε όμω σε αυτή τη ζωή, άμα θέλουμε να πετύχουμε, να δούμε κάποιον το τέλο. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν φτώχεια για αποτυχία στον άλλον. Δε ο φουσκωτό τι έπαθε στη ζωή του. Γιατί το έπαθε αυτό ο φουσκωτό. Γιατί ο φουσκωτό ενώ φαινομενικά βάει γυμναστήριο και έχει υγεία, τελικά δεν έχει και τόσο υγεία. Θε να πάθει κάτι τέτοιο. Γιατί να μην θαυμάσει τον παππού σου που έφτασε, μαλα... έφτασε 90 ετών. Και ήταν fit Και δεν είχε άνοια. Τώρα, μένα ο δικός μου είχε άνοια. Ήταν πολύ fit αλλά είχε άνοια. Ναι. Δε, δε, αυτό κάτι έκανε λάθος. Ναι. Θα το δω, φίλε, το λάθος. Θα καταλάβω γιατί. Σωστό, πολύ σωστό. Δηλαδή, τα βλέπεις όλα και τα εκτιμάς όλα. Και εκεί είναι που πας στο mindset της ευνομοσύνης. Ναι. Και εκείνο που αρχίζει και δεν φοβάσαι κιόλα, βέβαια. Γιατί όταν υπάρχει ευγνωμοσύνη στο μυαλό σου, δεν υπάρχει φόβο. Ναι. Και όταν υπάρχει φόβο, δεν είσαι και ελεύθερο κιόλα. Αλλά είναι πολύ σωστό αυτό που είπε, γιατί σκέψω λόγο που είπα ότι θέλω να γυμναστώ εγώ, ήταν ο πατέρα μου. Mm. Που είδα που έπαθε έμφραγο 40 κάτι χρονών. Mm. Δηλαδή ήταν 100 κιλά. Ε, κάπνιζε όλη μέρα. τρέμα και τα τσιγάρα την ημέρα. Βαριά τσιγάρα κιόλα. Δηλαδή θυμάμαι ότι mm. ήταν. Δηλαδή, δεν ξέρω πού τσιγάρα κιόλα. Δηλαδή. Τα κόκκινα. Αυτά τα πιο. Mm. Λέω δηλαδή. mm. δηλαδή, πράγμα. Δηλαδή, δεν θέλω να να χάσω τη δουλειά μου, να πάθω έμφραγμα, να κοντεύω, να πεθάνω. Όχι, θα γυμναστώ. Και επίση αυτό που είπε ήταν πάρα πολύ σωστό. Ότι ξεκινά από το fitness, ό,τι και να θε να κάνει. Γιατί σκέψω ότι άμα ξεκινήσει με το φλερτ, α πούμε, με το game, που ναι, Έχει πατάτα. Γνωστού κτλ. Άμα ξεκινήσει από εκεί, θα απορριφθεί. Μπορεί και να μην απορριφθεί. Μπορεί να επιβραβευτεί. Όχι, okay, αλλά θα απορριφθεί έστω μία φορά. Παρόδικα, μία φορά α, θα, θα, θα απορριφθεί. Ωραία. Θα σε δει η κοπέλα, θα νιώσει εσύ άσχημα, θα σε δουν και οι φίλοι σου, θα σε κοροϊδέψουν. Αν ε, αποτύχει όσον αφορά το business, μπορεί να χάσει από εδώ, από εκεί, να σε κοροϊδέψει η οικογένεια κτλ. Αν ξεκινήσει όμω με το fitness, είσαι εσύ και αυτό. Πάει μυαστήριο απλά. Άμα κάνει διαφορά, θα σου πούν μπράβο τι έκανε. Άμα δεν κάνει τίποτα, δεν σου πει κανένα χάκι πίνει και γυμναστήριο. Τόσο άλλο στο το το δώ, γυμναστήριο συμμένα. όλοι οι άνθρωποι είναι για να χτίσουν κάτι, για να φτιάξουν έναν τραυματισμό του. Ναι. Δηλαδή δεν δε μπορεί να δε... κοροϊδεύει. Έχω παρατηρήσει μέσα στο γυμναστήριο ότι είναι ένα χώρο που δεν έχει bullying. Δεν έχει κοροϊδεύω. Και υπάρχει κόσμο που το φοβάται όμω Έχει, Ξέρει τι έχει. Εκτιμάω, φίλε. Ναι. Μπορεί να έχει τραυματισμό και να είσαι εκεί και να παλεύει. Ή μπορεί μια άσκηση να την κάνει λάθο γιατί βγαίνει από έναν τραυματισμό. Αν το ξέρει αυτό τον άλλον τον εκτιμά περισσότερο. Ναι. Και όταν εσένα σου τυχαίνει κάτι και δεν μπορεί να πα γυμναστήριο, τότε τον εκτιμά ακόμα περισσότερο που αυτό είναι εκεί και παλεύει. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Και ο κόσμο φοβάται. Να ξέρει, είναι ένα πολύ σημαντικό λόγο που δεν πάει γυμναστήριο ο κόσμο. Και με την καραντίνα. Όχι, οι άρχισε... δεν το βλέπουν έτσι. Ακόμα και οι φωσκωτοί σε σέβονται που είσαι εκεί, ναι. εκεί μέσα. Απλά ο κόσμο που δεν ξαναπάει έχει ξαναπάει γυμναστήριο μέσα. Φοβάται ότι θα, θα τον κουριδέψουν, θα τον κοιτάξουν, θα, θα, θα. Δεν καταλαβαίνω ότι εκεί μέσα είναι όλοι για τον ίδιο σκοπό ναι. και είναι όλοι φίλοι. Και όλοι μπορεί να ήταν κάποτε έτσι. Ναι. Απλά το συνεχίσανε, ναι. απλά το πήγανε καλύτερα. Ναι, Οι περισσότερες είναι πολύ αυτό ναι, έτσι. Ναι, είναι πάρα πολύ. Οι περισσότερε ναι. φιλήσει ήταν από το γυμναστήριο που έκανα παλιότερα. Δηλαδή, επειδή ήμουν ημεσοστρεφή, όπω είπα και πριν, πάρα πολύ, μπορεί να μην φαίνεται στα βιβλία κτλ. Γιατί α πούμε, έχω και το δικό μου το podcast που κάνω live τρει ώρε, δυόμιση ώρε. Μπλα, full, δεν έχω θέμα. <laughs> Αλλά μετά δεν θέλω να μιλήσει κανένα. Αλλά επειδή δεν μπορούσα, δεν, ξέρω, δεν είχα μπει στο, στην προσωπική ανάπτυξη, στο game και σε όλα αυτά, δεν μπορούσα να γνωρίσω κόσμο. Ο μόνο τρόπο να γνωρίσω κόσμο ήταν μέσα από το γυμναστήριο. Mm. Και έτσι μπόρεσα, ξέρει, και βγήκα λίγο παραπάνω πριν μάθω για κοινωνικέ δεξιότητε, για προσωπική ανάπτυξη κτλ. Βγήκα λίγο παραπάνω έξω, έκανα κανένα δυο φιλίε από το γυμναστήριο μέσα. Γιατί είχαν όλοι τον ίδιο σκοπό με μένα, τον ίδιο στόχο. Και πιάναμε κουβέντα χωρί να. Να χρειάζεται να αλλάξω εγώ. Ήμουν απλά ο εαυτό μου. Που το μόνο το οποίο χρειάζεται για να προσεγγίσει κόσμο, να πετύχει, είναι να είσαι εαυτό όντω. Αλλά άμα γυρίσει και το πει σε κάποιον, Ξέρετε, η καλύτερη συμβουλή που έχω να σου δώσω είναι να είσαι εαυτό σου. Καταστράφηκε. καταστράφηκε. Δεν θα γιατί. σε πιστέψει, αλλά καταστράφηκε κιόλα γιατί. Άλλο να είσαι ο εαυτό σου και να παλεύει για να γίνει η καλύτερη εκδοχή mm. του εαυτού σου. Και άλλο να πει ότι είμαι ο εαυτό μου okay. και ζω στο υπόγειο και κοιμάμαι στο πάτωμα. Άρα αυτό που να κάνω. Θα ναι, πάρουμε πρέπει... είναι. Όλα καλά, να πάρω κανένα Είναι διαφορετικό το mindset ναι. τη εξέλιξη. Ναι, και είναι διαφορετικό να του πει θα σου πω τη συμβουλή τη ζωή. Άμα έρθει και με βρει σε, βουνό... σε ένα βουνό. Άρα οι συμβουλέ είναι δύο. Για ολοκληρώσε. Έρθει να με βρει σε ένα βουνό χίλια χιλιόμετρα από εδώ, πρέπει να περάσει από θάλασσε, από ακτέ, από τέτοιο, να πάρει άλογα, να έρθει με τα πόδια κλπ. Και, λοιπά, και με βρει σε χίλια χιλιόμετρα από εδώ και μου πει. Ποια είναι η συμβουλή, και σου πω, να είσαι ο εαυτό σου. Να μου πει, τι μου, τι μου είπε τώρα. Ναι. Όντως, γιατί πάλεψε να έρθει εδώ. Έχτισε κάτι. Πέρασε από πολλέ δυσκολίε και έχει χτίσει έναν άλλο χαρακτήρα με το να περάσει από τη δυσκολία. Το να κάθεσαι τώρα να το βλέπει στου 26 βαθμού Κελσίου στο σπίτι σου και να σου λέω, να είσαι αυτό. Α, ωραία, αυτή είναι η συμβουλή. Ή απ' την άλλη, τηλέσπορα. Άμα ήταν όλοι, να ήμασταν αυτό, να πέτυχαμε και όλοι. Είναι δύο οι σύμβουλε. Σε δύο διαφορετικά άτομα. Απλά εσύ πρέπει να καταλάβει αν αυτό που έχει απέναντί σου είναι άτομο που εκτιμάει την εξέλιξη, που, που σέβεται τον εαυτό του και σε τι κατάσταση βρίσκεται, σε όποιο επίπεδο και αν βρίσκεται. Σωστά. Γιατί αν πω ότι δεν είμαι καλό εδώ, ρε φίλε, εδώ δεν είμαι καλό. Όντω. Πρέπει να το διορθώσω. Θέλω να το διορθώσω. Αυτό είναι το, το στάδιο που ξεκινάει κάποιο. Να δουλεύει με τον εαυτό του. Αν εσύ αυτόν τον καταλάβει ότι λειτουργεί έτσι και του πει φίλε, να είσαι ο εαυτό σου όλο αυτό το ταξίδι, θα το φά το γαμίσει, αλλά θα είσαι ο εαυτό σου και θα περάσει και πολύ όμορφα με τον εαυτό σου. Και βασικά, αν δεν μπορεί να περάσει όμορφα με τον εαυτό σου, μάθε το πώ να περνάς όμορφα με τον εαυτό σου, γιατί είναι δεξιότητα. Ναι. Και διαφορετικό ο άνθρωπο που δεν είναι μέσα στο κομμάτι τη βελτίωση και τη εξέλιξη και είναι εντελώ εκτό και έχει εγωισμό και είναι ο καλύτερο και πάντα έχει δίκιο. Σε όλα. στα στο... πολιτικά έχει. Δεν ψήφισε, αλλά στα πολιτικά θα σου πει η συμβουλή. Ναι. σου πει τι να ψηφίσει, ρε Μαλάκα, και άλλο δεν έχει ψηφίσει. Ή έχει ψηφίσει με τσατάκι, ή ανδρουλάκι, ή τσίπρα, ή πασόκ. και θα σου πει τι να ψηφίσει. Δηλαδή, εγώ με ξεπερνάνε όλοι αυτοί. Καταρχήν, δεν χρειάζεται κιόλα να εκφέρει την άποψή σου σε όλα. Δηλαδή, άμα δεν σε ρωτήσει ο άλλο, γιατί να πει την άποψή σου. Σημαίνει ότι η άποψή σου δεν έχει αξία, άμα πα βγαίνει έξω και τη λε. Δηλαδή, να έρθω εγώ και να σου πω ε, να πάω σε κάποιον και να προσπαθήσω να τον πείσω τώρα να ξεκινήσει γυμναστήριο. Όχι αυτά που κάνουμε και που διδάσκουμε έχουν πολύ αξία. Άρα δεν θα πάω να βγω έξω στον καθένα. Θα κάνω ένα βίντεο το οποίο μπορεί να το δει οποιοδήποτε. Αλλά δεν θα πάω να πιάνω cold έτσι άτομα, cold approach έξω για να πω Ξεκινάει γυμναστήριο, έχω να σου πω το καλύτερο πρόγραμμα κλπ. Ναι. Η συμβουλή μου έχει αξία, δεν θα πάω να τη δώσω οπουδήποτε. Άρα τώρα που βλέπει τα καφενεία, ψήφισε αυτό, ψήφισε εκείνο. Ε, ή τι άλλο είναι στα καφενεία, δεν ξέρω. Συμβουλέ για αγκόμενε που είχαν παλιότερα τα κοριτσάκια κτλ. Ό,τι ακού, ένα τεράστιο hack επίση, είναι άμα ακού κάτι στην τηλεόραση, κάνει ακριβώ το αντίθετο. Είναι Ισχύει. Αυτό μπορεί να δουλέψει πολύ άσχημα. Ναι, είναι φοβερό hack αυτό. Ή ότι ακούς από άτομα τα οποία βλέπει ότι είναι σε καφενία και σε τέτοια. Άμα του ακούς να λένε κάτι και του βλέπει ότι αυτή τη στιγμή η ζωή του κατέληξε σε ένα καφενείο με άλλου 200. Ε, να πίνουν τσίπουρα κάθε μέρα και τα λοιπά Κάνει ακριβώ το αντίθετο. Ναι, είναι εύκολο να δεν το καταλάβει. Αλλά το καλύτερο hack είναι άμα βλέπει κάτι τηλεόραση και να το αντίθετο. Πολύ καλή συμβουλή. Πολύ καλή συμβολή. Έναν ο οποίο γυμνάζεται αλλά έχει κοιλιά. Τι του προτείνει και θέλει να, θέλει να, χάσει την κοιλιά, το λίπο από την κοιλιά ή από τα μπουτια ή όπου το βάζει. Άμα γυμνάζεσαι μόνο, δεν μπορεί να χάσει λίπο. Δυστυχώ. Δηλαδή, σκέψτε τώρα να πα να γυμναστήριο και είναι και κακό κιόλα γιατί λαμβάνει κακή δράση. Δηλαδή πα γυμναστήριο, χτυπιέσαι και απογοητεύεσαι κιόλα και λε, δεν χάνω. Άρα, αυτοί οι οποίοι χάνουν, μάλλον κάτι παίρνουν. Και έτσι έχει έρθει η νοοτροπία του. Πρέπει να πάρω συμπληρώματα, πρέπει να πάρω χάπι κτλ. Πρέπει να καταλάβει ότι είναι μια συγκεκριμένη μέθοδο που αποτελείται από α γυμναστική και β διατροφή. Γυμναστική τώρα και αερόβια γυμναστική, να είσαι ενεργό με στην ημέρα σου και να γυμνάζει, να κάνει βάρη. Και διατροφή και να προσέχει. Αλλά και να μη στερείσαι. Δεν χρειάζεται να στερήσει πράγματα άμα πολύ απλά θέλει απλά να έχει ένα ωραίο σώμα χωρί κοιλιά και να εισηγεί. Οπότε δεν είναι δύσκολο. Είναι απλό. Απλά πρέπει όντω αυτό που λέγαμε και πριν να βγάλει τον εγωισμό σου και να πει: Έχω πράγματα να μάθω εδώ. Γίνεται αυτό. Όντω γίνεται. Να δει ποιου ακού. Δεν χρειάζεται να του ακού όλου. Και δεν χρειάζεται να ανοίγει το, το TikTok και να, να λε τι έγινε εδώ. Αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Ωραία, τέλεια. Άρα, άμα μου είπαν στο TikTok ότι ε, μπορώ να κάνω 10 κάμψει ε, συν 3 ε, σκουότ την ημέρα, συν 5 έλξει, θα χάσω την κοιλιά. Γιατί υπάρχουν ε, άπειρα βίντεο τα οποία λένε. 5 τρόποι να χάσει την Πέντε ασκήσει να χάσει την κοιλιά. Ε, Αυτά τα καταστρέφουν όλα. Και το TikTok, εκτό του ότι είναι κακό, γιατί σου γαμάει την τοπαμίνη, είσαι έτσι όλη την ώρα, και άμα κάτι δεν σε αρέσει σε δύο δευτερόλεπτα, τα αλλάζει απλά. Είναι κακό γιατί τι μπορεί να πει σε 30 δευτερόλεπτα, σε ένα λεπτό. Σε ένα λεπτό μπορεί να πει σε κάποιον πώ να χάσει την κοιλιά. Όχι. Δηλαδή, μέχρι και εγώ που προσπάθησα και κάνω βίντεο τα οποία έχουν αξία σε ένα λεπτό, πάντα ο στόχο είναι να του οδηγήσει στο προφίλ έτσι, ώστε να μπουν σε ένα φάνελ για να καταλάβουν ότι όλα αυτά τα οποία κάνουμε δουλεύουν. Ο σκοπό είναι απλά να τραβήξουν την προσοχή. Δεν είναι να προσπαθήσω μέσα σε ένα λεπτό να βοηθήσω κάποιον. Και πρέπει να είσαι και πολύ προσεκτικό του τι λε μέσα σε ένα λεπτό, μέσα σε 30 δευτερόλεπτα. Μπορεί άλλο να το πάρει, να το κάνει ένα edit, οτιδήποτε, και να, να, να το ανεβάσει κάπου και να φανεί ο κακό, να φανεί ο villain. Mm. Οπότε το TikTok επίση, ένα, η ντοπαμήνη. Και δύο, το ότι επειδή όλοι προσπαθούν σε 30 δευτερόλεπτα να τραβήξουν την προσοχή δίνουν πολύ λάθο πληροφορία. Και ο κόσμο έχει αρχίσει και χάνει. Χάνει πάρα πολύ. Ναι, και δεν καταλαβαίνει ότι και στη ζωή, στη ζωή είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα ναι. Γιατί και ότι θέλει πολύ περισσότερη δουλειά από τα 30 δευτερόλεπτα. Απλά βλέπει μια εικόνα, το TikTok, και λε: Α, ωραία. Βλέπει κόλλου. Α, ωραία. Βλέπει όλα. Α, ωραία. Ό,τι και να δει. Όλα γενικά και τα story ήταν η αρχή του τέλου βασικά. Ναι. Του Instagram. Πριν χρόνια. Πρώτα το, το Snapchat το έκανε. Ναι, όχι, okay. αλλά μετά τη Snapchat δεν είχαν όλοι. Η mm. Instagram, στην Ελλάδα ειδικά, πούμε, yes, ναι. στο εξωτερικό yeah, ήταν yeah. πιο διαδεδομένο. Αλλά η Instagram είχε όλο ο πλανήτη. Και από εκεί που έβλεπε post-post, το okay, βίντεο στο YouTube, uh, story, 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 15 χρόνια το πολύ. Και έχει συνηθίσει το μυαλό σιγά-σιγά. Από εκεί που βλέπει, ξέρω εγώ, κάποιος ο πατέρας μου έβλεπε ντοκιμαντέρ. Άμα δώσει τον πατέρα μου ένα κινητό, υπάρχει που θα ξαναδεί το ντοκιμαντέρ. Δεν έδινε, δεν γίνεται. Εδώ εγώ μερικέ φορέ και κάθομαι στο TikTok, ξέρει, ανεβάζω βίντεο και μέχρι να ανέβει το βίντεο, μπορεί να κάνω λίγο έτσι και λέω μετά από δύο λεπτά. Μα λέει, τι κάνω. Κλείστο. βοήθεια. <laughs> <Yeah. laughs> ο διάβολο. Τρελαίνω, αλλά πόσο εύκολο είναι να την πάθει. Και το θέμα είναι ότι και ο κόσμο πρέπει να καταλάβει. Και στο στο σεμινάριο τώρα που είχα κάνει πριν από λίγο καιρό το είπα, πρέπει να καταλάβει ο κόσμο ότι δεν είμαστε ρομπότ κι εμεί. Δηλαδή, μπορεί να βλέπουν εμένα, εσένα, οποιονδήποτε έχει ε, φέρει στο podcast και εσύ συνεργάτη γνωστό που ξέρει. Και νομίζω ότι είμαστε ρομπότ, ότι τα κάνουμε όλα τέλεια. Όχι. σα ίσα, τα βίντεο τα οποία κάνουμε και οι συμβουλέ που δίνουμε δεν είναι για να πούμε πόσο γαμάτι είμαστε, αλλά πόσο βλάκι ήμασταν και τα αλλάξαμε. Σωστό. Ήμασταν χαζοί και το καταλάβαμε. Άμα δεν, νιώθεις, δεν νιώσει χαζό κάποια στιγμή και δεν πιάσει πάδο που λέγαμε πριν, δεν θα αλλάξει δυστυχώ. Οπότε πρέπει να νιώσει Εντελώ χαζό σε κάποια φάση, και ότι δεν έχει τίποτα άλλο. Και ότι ή τα αλλάζω τώρα αυτό το οποίο έχω, ή πεθαίνω. Σωστό. Θα πρέπει να πάρει απόφαση εκεί και να το αποφασίσεις για να πας μπροστά. Ναι. Η λέξη απόφαση, βέβαια, είναι δύσκολη. Δεν μπορεί να την κάνουν όλοι οι άνθρωποι. Ε, ναι. Σκέψη κάνουν όλοι. Απόφαση. Ποιο θα πάρει. Έτσι ακριβώ. Οπότε, ένα άνθρωπο ο οποίο γυμνάζεται, αλλά έχει λίπο και κοιλιά θα του πρότεινε να κάνει περισσότερο αερόβιο και να κόψει λίγο βάρη. Θα πρότεινα να προσέξει τη διατροφή του, να δει πόσε θερμίδε χρειάζεται, πώ πρέπει να καταναλώνει, να μάθει πώ δεν τι μετράει. Σωστό. Να τι καταναλώσει αυτέ τι οποίε χρειάζεται και να συνεχίσει να κάνει βάρη τρει φορέ την εβδομάδα, δύο φορέ να κάνει έτσι αερόβιο. Δεν σημαίνει αερόβιο ότι πρέπει να τρέχει μόνο του να βγαίνει έξω για να τρέχει. Μπορεί, άμα έχει παιδί, 40 χρονών, να πάρει το παιδί του, να πάει σε μια πλατεία και όχι απλά να το κοιτάει, να παίξει μαζί του. Σωστό. Παίξε με το παιδί σου. Άλλοι άνθρωποι λένε πρέπει να πάω να πάρω τα παιδιά μου από το παιδικό σταθμό. Γιατί δεν λε, έχω την ευκαιρία να πάω να πάρω τα παιδιά μου τον παιδικό σταθμό. Όλοι οι άνθρωποι δεν έχουν. Έχω το καλύτερο okay, line. Ε, να κάτσω στο μαγαζί. Ναι. <laughs> να κάτσω στο μαγαζί, ρε φίλε. Έχω την ευκαιρία να κάτσω στο μαγαζί. Άλλοι άνθρωποι Όχι δεν έχουν. Όχι, ποια ευκαιρία. Πάω να δουλέψω για να βγάλω λεφτά και να καλυτερεύσω την ποιότητα τη ζωή μου και τη οικογένειά μου. Και πάλι σκέψω ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να το κάνουν ούτε αυτό. Δεν Απλά νοή, δεν, πρέπει να, το να το δεν, πρέπει να, να κάθεσαι, δεν πρέπει να κάθεσαι και να σκέφτεσαι ότι Πρέπει να κάτσω για το υπόλοιπο του ζωή μου. Έχω την ευκαιρία να κάνω αυτό τώρα. Περνάω από αυτό το στάδιο και πρέπει να εξελιχθώ. Λέει η διαφορά από το πρέπει να πάω για δουλειά. Ναι, ναι. Η, η, η αυτομιλία παίζει ρόλο. Ναι. Το τι λε μόνο σου τα λε βασικά. Είχα τον μέντορ, ε, α πούμε, ο οποίο είχε εταιρεία έξω από τη Λάρισα. Ωραία. Και είναι μια μεγάλη εταιρεία και εγώ τότε είχα κερδίσει το χρόνο του. Μου έδωσε δηλαδή χρόνο, αλλά για να πάω εκεί στην εταιρεία πρέπει να πάω με τα πόδια, να πάρω λεωφορείο από το κέντρο, δηλαδή σε ένα τέταρτο περπάτημα, να πάρω το λεωφορείο, να περιμένω με στο λεωφορείο με τον κάθε ιδρωμένο δίπλα μου και να πάω μετά στην εταιρεία να με αφήσει 500 μέτρα πιο κάτω και να περπατήσω για άλλα 500 μέτρα. Ωραία. Και εσύ σκέψου... αμάξα εσύ τότε ή όχι. Όχι, δεν είχα, δεν είχα την, οικο... την οικονομική δυνατότητα. Βασικά την είχα, αλλά δεν είναι ότι ήμουν τόσο άνετο ξέρει να πάρω και να αμάξι. Οπότε αντί να δώσω 2-3 χιλιάρια να πάρω κούτι για να πηγαίνω με τα μάξη. Λέω, α πάρω αυτά τα λεφτά, στα επενδύσω και βλέπουμε στην πορεία τι θα κάνω. Και το έκανα έτσι. Πού Σε διαφημίσει, σε κάμερε καλύτερε. Σε μικρόφωνα. Σε. Δεν ξέρω καν τι άλλο. Ένα βάθμι σαν τον υπολογιστή μου. πράγματα τα οποία βλέπει ο άλλο και λέει, εντάξει, κάνω τώρα. Η κάμερα. Συγγνώμη, επένδυσε, ναι, τα ξόδεψε. Ναι, 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 η κάμερα τώρα. Ναι, η κάμερα είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό με βλέπει, γι' αυτό είσαι εδώ, γι' αυτό ο κόσμο έρχεται σε εμά. Σε σένα. Στον Α, να, στο Ναι, για την ποιότητα, για την εξέλιξη που βλέπει ότι έχει στο ταξίδι σου. Άμα σε βλέπα να τραβάς ακόμα 7 χρόνια μετά με το κινητό και να μην σε βλέπαν κιόλα καν να βλέπαν το με το πόσο εδώ πέρα, τι θα λέγανε. Α, ωραία, τα λέει. Θα είναι κάποιο ο οποίο θα ταυτιστεί μαζί σου και εκεί δεν θα τον νοιάζει ε, να, να φε, βλέπει τη μούρη σου ή να βλέπει τα μάτια σου μόνο ή να σε βλέπει με τέλεια ποιότητα. Οκ, okay, υπάρχουν και αυτέ τι περιπτώσει. Αλλά μην περιμένει να ταυτιστεί πάρα πολλοί κόσμο μαζί σου αν δεν βλέπει την εξέλιξη. Να βλέπει καλύτερη ποιότητα στα βίντεο κλπ. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Ναι. Δεν μπορεί, ρε φίλε, να έχει 100.000 subscribers στο YouTube, α πούμε, ή 50 ή 30 και να είσαι με κινητό. Να. Κάτι πάει λάθο δηλαδή. Μπορεί να είσαι και με κινητό γιατί αυτή τη στιγμή το iPhone έχει πάει Άλλα, σε ένα μεγάλο ναι. level. Ναι. Αλήθεια είναι και αυτό δηλαδή. Γίνεται και ακόμα και αυτό γίνεται. Ναι. Αλλά βάλε ένα φακό στο iPhone. Ας να πάνε στο επόμενο. Πάρε μια θήκη η οποία να παίρνει lens από πάνω και βάλε φακό. Βάλε ένα δώσει μια άλλη προοπτική. Ή το πιο ε, αυτονόητο. Πάρε ένα μικρόφωνο. Ε, είναι ο κόσμο γυρνάει βίντεο χωρί μικρόφωνο. Πολύ σημαντικό το. Το πιο σημαντικό είναι το όντιο. Ε, ναι, σε ακούει ο άλλο. Και απ' την άλλη, μπορεί να βάλει σε πλατφόρμε που είναι για podcast και απλά να σε ακούει, να μην σε βλέπει καν. Δηλαδή, χίλιε φορέ πάρει μικρόφωνο πάρει κάμερα. Ξεκινά <laughs> έτσι. Εγώ είχα ξεκινήσει στην αρχή, έκανα βίντεο με... με, μικρόφωνο μόνο. Γιατί είχα το κινητό, είχα μια κάμερα που ήταν. Ο είχε σπάσει κιόλα, δεν είχα λεφτά να τη φτιάξω και έκανα μικρόφωνο και να έβαζα podcast. Α, καλώ. Ναι. Πολύ καλό. Σε Finder, δεν πρέπει να είσαι. Σε... Κοιτάξτε, να σου πω κάτι. Έχω δώσει Πάρα πολλά λεφτά σε μικρόφωνα. Μπορεί να καταλάβει. Έχω τεστάρι. Τεσταρ... Είμαι άρρωστο με το θέμα του audio. Ναι. Και όταν βλέπω τι παραγγελίε μου, τα πιο πολλά λεφτά τα έχω δώσει σε φακού και σε μικρόφωνα. Όχι σε κάμερε τόσο. Συνδύχνει... Πιο πολύ σημασία ναι. έχει ο φακός παρά η κάμερα. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Και το όντιο πρέπει να έχει το πιο άλφα. Δεν έχει εκεί πέρα, δεν παίζει. Βέβαια. Η τεχνολογία προχώρησε άπειρα. Mm. Εντάξει, τώρα πλέον έχει ξεφύγει το θέμα. Είναι πολύ, πολύ ωραία αυτά τα industries. Ωραία φάση. Το, το, γενικά το creator, το industry, μένα να αρέσει πάρα πολύ. Δεν ξέρω για σένα. Εγώ δεν το έχω καθόλου. Δεν το έχει. Τι έχει, το business, το information business. Ναι. το να γυρνάω υλικό εγώ, να στείλω κάμερε και τέτοια δεν μπορώ με τίποτα. Δηλαδή να στήσω την κάμερα, οκ. Okay. Μπορώ, αλλά. Ή, βασικά, όχι να στήσω την κάμερα, να πω ότι αυτό το πλάνο είναι ωραίο. Αυτό είναι να το δω από μια οπτική που να πω. Καλύτερο είναι αυτό το background, οπότε θα κάτσω εκεί. για mm. οτιδήποτε. Αλλά να πω, να φτιάξω ρυθμίσει, να κάνω έτσι, μπορεί δεν ξέρω τίποτα. Δεν έχω ιδέα. Ξέρω μόνο, βάλει την κάμερα, πάτα το ρεκ, μίλα, έχει το μικρόφωνο, αυτό. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Ναι. Καλό είναι γι' αυτό. Ναι. Δεν ξέρεις, το βασικό το καταλαβαίνει. Δηλαδή το σκηνοθετικό το πιάνει το μυαλό σου. Ναι ναι, 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 ναι. Απλά βαριέσαι τα τεχνικά. Ναι, βαριέμαι. Είναι δηλαδή, λοιπόν, αλήθεια. Δεν, δεν είναι δεν μπορώ, είναι βαριέμαι. Κάμια Πανασόνικα, μα πάρει, θα σου φύγει η μαγκιά εκεί πέρα. Όντω δεν είναι δεν μπορώ, είναι σωστό αυτό. Δεν είναι ναι, ναι, ναι. Δηλαδή εκεί όταν κάνουμε το live που το κάνουμε ένα συνεργάτη μου είναι με το OBS, κάμερε συνδεδεμένε τέτοια, μικρόφωνα όλα τέλεια. Εκεί εσύ, εσύ χάθηκε. Πώ πάει τέτοιο. Δηλαδή, στο OBS. Α, Ά, τελείωνο, τι κάνεις τώρα. Στο OBS έχει ναι, τελειώσει, ναι, ναι. έχει κλείσει το μυαλό. Και αυτό θα χάνει. Είναι, έτσι. Έτσι, ναι, κάμερες, κοίταξε. λέω, τι κάνεις. δεν είναι πολύ ωραίο όμω αυτό που υπάρχουν ναι. οι άνθρωποι για να μπορούν να. Ε, αυτό αυτό. Εσύ γουστάρεις αυτό, αυτό δεν γουστάει το δικό σου το κομμάτι. Ναι, 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 Ωραία, θα κάνουμε μια συνεργασία. Παίξουμε μπαλίτσα μαζί. Να δούμε πώ μπορούμε να βγάλουμε χρήματα και δύο. Και αυτό ο συγκεκριμένο κιόλα έλεγε τι προάλλε το podcast που κάνουμε, έλεγε για το πώ έμαθε, γιατί συζητούσαμε αυτό το πράγμα με κορόιδευε γι' αυτό, που δεν ξέρω καθόλου που κάμπρε τέτοια. Και μου λέει και εγώ δεν ήξερα τίποτα, αλλά ήμουν, ήταν Αγγλία αυτό, σπούδαζε, και ήθελε να χτίσει παράλληλα ένα business που το έκανε ήδη τέλο πάντων. Ένα yeah, side hustle. Ναι. Τώρα είναι το main hustle, έχει παρατήσει πάντα, τη σχολή μπορεί. και τα πάντα. Ναι. <laughs> <laughs> λοιπόν, <laughs> αλλά λέει, σκέφτομαι ότι για να κάνω αυτό που θέλω πρέπει να γυρνάω υλικό. Mm. Δεν ξέρω από λίγο. Πήγε δούλευε δούλεψε τζάμπα 4-5 μήνε σε μια εταιρεία. Καλό και αυτό. Ναι. Ήταν, είχε κάμερε τέτοια, OBS. Και μου λέει από εκεί έμαθα όλα τα τεχνικά κομμάτια. Να χειρίζομαι το Premiere, λέει. Να κάνω το, το, το βίντεο, να στείλω κάμερε, να βλέπω, να κάνω ρυθμίσει στο OBS. Όλα από εκεί τα έμαθα. Δούλευα τζάμπα και ουσιαστικά έκανα τη δουλειά που θέλαν αλλά παράλληλα μάθανα. Και τα χρησιμοποιεί τώρα. Κατάλαβα. Ναι. Πολύ δυνατό. Και πολύ έξυπνο. Ναι. Και όλοι να ξέρει, ψάχνουν ε, ίντερνετ ουσιαστικά στι επιχειρήσει του. Ε, ναι. Τους. Δηλαδή, άμα έρθει κάποιο και σου πει: Θέλω να δουλέψει δωρεάν για σένα, πρέπει να είσαι ηλίθιο για να μην τον πάρει. Ναι. <laughs> Απλά είναι πολύ δύσκολο το πιο δύσκολο που πρέπει να τεστάρει και το ξέρει εσύ ο ίδιο. Το πιο δύσκολο είναι να βρει salesman. Ωχ, οχ, οχ, οχ. οχ, οχ Μα κελαιό. Δεν γίνεται. Κάποιε δεξιότητε δεν είναι. Ναι. Γιατί είναι αλλιώ να αλλα... αλλα... είσαι πολιτή και αλλιώ closer. Ναι, 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 ναι. ναι. Οι πωλήσει. Εγώ μιλούσα με έναν Εβραίο και μου λέει: Εκεί στην Ελλάδα πώ αυξάνεται το ΑΕΠ σα. Δεν έχω καταλάβει. Υπήκονο. <laughs> Ναι, ε, Μήκονο, Ναι, σωστά. Μη, πουλάει μόνο το ημίκονο. Ναι. Μόνο το όνομα έχει πουλήσει. Έτσι έχει πουλήσει, έχει πάρει δύο ναι. χιλιάρικα. Μόνο, ναι, ναι, ναι. μόνο το, στο άκουσμα του ονόματο. Να πα. Ούτε να πα. Να ακούσει το όνομα. Με το marketing έχει ναι, γίνει ναι, ναι. δηλαδή η δουλειά αυτή. Και με κάποιου άλλου top marketers που ήταν σε μια, σε μια εποχή η οποία ήταν διαφορετική. Φίλε. Τώρα αλλάξανε τα πράγματα. Ναι. Τώρα με το social media πρέπει να έχει γνώση τι κάνει. Πρέπει να ξέρει τι κάνει. Πρέπει να, να παίξει το παιχνίδι το social. Ναι. Πρέπει να πα δυστυχώ με το πώ εξελίσσεται το πράγμα. Ναι, ακριβώ, ακριβώ. Το θέμα είναι τι θα γίνει άμα πάνε όλα στο Metaverse. Το έχει σκεφτεί αυτό καθόλου. Ή σκέφτεσαι να, να είσαι επενδυτή εκεί και να μην κάνει τίποτα. <laughs> Γιατί εκεί είναι η δολολατρια κανονική. Τώρα ε, στο Metaverse θα είναι η καταστροφή του πλανήτη. Ναι, ναι, ναι. Δυστυχώ. Δηλαδή σκέφτε τώρα να μπορεί να βγαίνει, το συζητούσαμε με κάτι φίλου. Αν και το σκέψει το TikTok του έχει καταστρέψει τώρα. Σκέψει το Metaverse. Δεν χρειάζεται mm. καν να βγει από το σπίτι Δεν για να κάνει τίποτα. Ελιο. Δηλαδή, δηλαδή σαν είναι game over. Σκέψτε να μπορεί να βγει date. Checkmate. Date στο metaverse. Να μην χρειάζεται να βγει στο σπίτι, να μάθει, να προσεγγίζεις, να μπαίνει σε αυτή τη μήνυση. Στη μήνυση. Έχει παιχτεί μήνυση στο metaverse για, τέτοιο, Α. για σεξουαλική παρενόχληση μέσα στο metaverse. Μακάρι. Του έχει κάνει μήνυση και του έχει πάρει λεφτά για σεξουαλική παρενόχληση μέσα στο metaverse. Εγώ, φο... εγώ φοβάμαι. Όχι ότι υπάρχει περίπτωση να κάνω ποτέ κάτι τέτοιο, αλλά εγώ φοβάμαι. Το τι, προέ... το τι μπορεί να έρθει. Ναι, ναι, τι τι ναι. μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί να σε κατηγορήσουν γιατί είναι, είναι τα... Πήραξα yeah. αυτό εγώ είναι... τώρα. Είναι ύβρι προ Θεό. Ναι. Που σου δώσει έναν κόσμο. Fake είναι και αυτό ο κόσμο, αλλά σου έχει δώσει έναν κόσμο στον οποίο είναι λίγο πιο fake Ουσιαστικά. Έχει μια όμω συνέπεια προ τον άλλον τον κόσμο, τον αληθινό. Αυτό ο fake κόσμο που ζούμε. Ναι. Ε, το μέταβρε δεν έχει. Το μέταβρε δεν ελέγχει τίποτα. Έχετε game over εκεί πέρα. Yeah. Αυτά είναι η καταστροφή σίγουρα του πλανήτη αυτό το πράγμα. Ε, σκέψου να κάθεσαι μέσα, να μην χρειάζεται να κάνει τίποτα. Να μπορεί να... να, ψωνίζεις να ψωνίζει. Να είσαι στο σούπερ μάρκετ, το είχα δει και αυτό. Δεν ξέρω αν το έχει δει ένα βίντεο. Ψωνίζει, έχει φορά στην κάσκα το τέτοιο. Και έτσι όπω κάθεσαι, παίρνει πράγματα. Περπατά στο διαδρόμο του σούπερ μάρκετ, παίρνει πράγματα, βάζει το καλάθι σου κτλ. Και, κάνεις κάνει την παραγγελία σου online ουσιαστικά, αλλά σαν να είσαι στο σούπερ μάρκετ. Και σου έρχεται, μετά στο σπίτι σου. Αλλά εσύ νιώθει και εσύ εκεί κοιτάξει τα έκανε ψώνια Δηλαδή, σαν να μπει σε, σε, πλατφόρμα για παραγγελίε και να. Εντάξει, ξέρω... άρρωστα καλό. Να πω την αλήθεια. Ναι, οκ, okay, απλά σκέφτεσαι ότι σε βάζει. <laughs> αρρωστημένο είναι τώρα αυτό. Σε βάζει στη διαδικασία να λε, Α, οκ, okay, είμαι σούπερ μάρκετ. Ξέρει τι γίνεται με την κλιματική κρίση και με όλα αυτά που βλέπουμε. Που τα φέρνουν, δηλαδή δεν αστείευονται. Τώρα μειώνουν την εξαγωγή πετρελαίου. Yeah. Στο δυτικό κόσμο δηλαδή θα έχει τεράστιο θέμα οι μετακινήσει. Δεν έχει τώρα άλλα τέτοια κόλπα. Yeah, ναι, yeah, να yeah, δω yeah. Αθήνα τι θα κάνουν. Θα φτωχοποιηθούν και άλλα αυτοί εκεί πέρα. Δηλαδή ο δρόμο είναι η επαρχία για μένα. Μελλοντικά στην Ελλάδα μπορούμε να παίξουμε χοντρή μπάλα. Πολύ καλή μπάλα μπορούμε να παίξουμε. Σκέψου, εγώ όταν είχα πάρει το αυτοκίνητο αυτό που πήρα τώρα, πριν από 8 μήνε, ε, είχα γεμίσει το μισό τεπόζιτο Είχα πληρώσει 40 χιλιόμετρα 42. Το, ε, όλο το deposit, sorry, το πήρα άδειο και πλήρωσα 42 ευρώ. Τώρα γέμισα το μισό πριν από δύο μέρε, τρει και πλήρωσα 54. Το μισό. 50, κάπου εκεί. Δηλαδή μιλάμε σχεδόν τα ίδια λεφτά ολόκληρο να το γεμίσει με το μισό. Και πού ακόμα. Και πού ακόμα. Πού ακόμα, πού θα φτάσουν αέρια, ρεύματα, να φτάσει, ξέρω εγώ, κιλοβατόρα, τι δεν θα φτάσει ένα ευρώ. Στάνταρ. Ε, δεν θα βγαίνει. Σκέψτε τι μπορεί να κάνει και σκέψτε τώρα να είσαι κάποιο ο οποίο πάει στη δουλειά του, γυρνάει, και παίρνουν τα ίδια λεφτά, αλλά οι τιμέ αυξάνονται συνέχεια. Ναι, και οι επιχειρήσει δεν βγαίνουν. Ναι. Να. Δεν, δεν, είναι, είναι πολύ δύσκολο το έργο. Εντάξει, γι' αυτό α μάθουν day trading. Αλλά πρώτα για να μάθουν day trading θα πρέπει να μάθουν να διαχειρίζονται το μαχάκι του. Ε, ναι, εννοείται. Ναι. Κρυπτο, ε. Όχι, όχι, κρυπτο καθόλου. Καθόλου. Τι Forex. Φορέξ. Ούτε Forex. Τι. Stocks μόνο. Μόνο μετοχέ. Μόνο μετοχέ. Κρυπτο καθόλου. Τίποτα. Έχω long κάποια. Mm. Κάποια, σε κάποια κρυπτο. Invest, ενέλο. δεν χρειάζεται ναι, να invest. είναι. Ναι. Εντάξει, τα βλέπω τα supports όλη την ώρα γιατί υπάρχουν μετοχέ κρυπτο που, με, με απασχολούν και με ενδιαφέρουν. Δηλαδή, είναι κάποιε μετοχέ Mara, Riot, Khan, οι οποίε με ενδιαφέρουν, τι βλέπω. Μπορεί να με ενδιαφέρουν για χαρτοφυλάκιο κάποια στιγμή. Είναι σε καλέ τιμέ, δηλαδή όλα αυτά τώρα που μιλάμε. Ναι. Αλλά σαν κρυπτο, έχω κάποιο long investing εκεί πέρα. Προσπαθώ να επιμορφώνομαι. Ξέρω ότι το blockchain είναι το μέλλον τεχνολογικά. Και δεν μπορεί να κλέψει. Και τα NFTs, όλα αυτά είναι το μέλλον. Προσπαθώ να επιμορφωθώ. Αλλά προτιμώ να φέρω έναν ειδικό να μου τα, να, mm. να, να, να τα μάθω δωρεάν, κάνω podcast <laughs> όπως όπω τώρα καλή ώρα. Παρά να, να πω ότι θα χάσω πολύ χρόνο σε αυτό, πολύ γιατί σωστά. δεν προλαβαίνω. Δηλαδή, επαγγελματικά μιλώντα, δεν προλαβαίνω να ασχοληθώ και με αυτό. Οι μετοχέ είναι ήδη πολύ πανταγωνιστικό περιβάλλον και πολύ μπελά. Και δεν είναι αυτό, είναι και τι γουστάρει. Τα εγώ τα στόξ πεθαίνω, ρε φίλε. Γουστάρω πάρα πολύ. Με, με τρελαίνουν οι μετοχέ. Γουστάρω μετοχέ. Τώρα δεν με ενδιαφέρει το crypto project του κάθε πικραμένου. Ναι. Αλήθεια. Εγώ Γιατί είχα. Ό, το κάνω καθένα. Είχα φίλο Παύλα συνεργάτη, τον οποίο επειδή θα κάνω ένα καινούριο course τώρα. Στο οποίο course θα είναι όλα μέσα. Δηλαδή από crypto μέχρι πώ να είσαι freelancer, μέχρι dropshipping, μέχρι fitness, μέχρι. Πολύ ενδιαφέρον. τα πάντα. Dating, ψυχολογία. γλώσσα του σώματο, όλα, όλα, όλα. Και στον κάθε τομέα θα μιλάει κάποιο. Να μιλάω. Mm. Έχω έναν ο οποίο στην καραντίνα αντί να κάτσει συνεργάτη αυτό, πάρα πολύ καλό φίλο. Αντί να κάτσει στην καραντίνα για να παίζει games, κάθε μέρα, όλη μέρα, άκουγε για κρυπτο, έβλεπε, έκανε, έρανε. Είχε αγοράσει το Bitcoin τότε αυτό, σκέψω, στα 7 χιλιάρια. Τότε ακόμα. Είχε αγοράσει 2. Εγώ τότε είχα αποφασίσει να μην, να μην αγοράσω. Ναι. <laughs> Από τα 3 χιλιάρια. Εγώ 3 το, το έβλεπα τότε, στα 3.500 που είχε πέσει και λέω Εγώ είχα αποφασίσει 5 αποφασίσει. Να βράμα. μην αγοράσω ποτέ. Εντάξει, φελώ. Ναι. Ε, μετά Εναι, ο έξιμο ναι. άνθρωπο αλλάζει άποψη. Καλά, ναι, εντάξει. Ναι, και ναι, μου έλεγε τι να κάνω, μου έλεγε το μέλλον το blockchain, τέτοιο μου το εξηγούσε και παθιάζεται πολύ αυτό. Ε, λέω, ρε φίλε, λέω, μήπω είναι σκάμ ή τίποτα. Όχι, ρε, τι σκάμ, τίποτα. Κοιτά, πολύ σκάμ παίζει στο, στο θέμα, αλλά δεν είναι ότι το project είναι σκάμ. Ναι, ακριβώ είναι. Είναι ότι ναι. εσύ το τροστοσκάμ. Ακριβώ. Αν σου πούν, πάρε το. Αν σου πούν, αυτό το. Σου χρωστάμε 2.000 ευρώ και για να τα βγάλει θέλουμε 200 ευρώ. Ναι, ναι, ναι. Και σου κλέβουν και το προφίλ στο instagram. Εννοείται. Δηλαδή, σου στέλνει κάποιο ένα link και λε: Α, το πατήσω. Ναι. Εντάξει. Οκ, καλώ. Μέχρι εκεί σε εικόνα. Εντάξει, ναι. Εγώ στο YouTube έχω ένα άλλο θέμα. Εμφανίζεται τώρα κάποιο με την εικόνα τη δική μου και γράφει από πάνω WhatsApp και το κινητό του. Και κάνει σχόλια, ρε, στο κανάλι μου. Και κάνει σχόλια. Και λέει: Οι άλλοι νομίζουν ότι είμαι εγώ. Που δεν έχει ούτε το τικα από δίπλα ούτε καν το όνομά μου δεν έχει ο άλλο τρελά πράγματα. Εντάξει, τέλο πάντων. Είναι πόσο εύκολα μπορεί να κάνει DC στον κόσμο. Και πώς το... ό,τι έχουμε καταλάβει πολύ εύκολα. Πολύ εύκολα. Και, εύκολα. και πώς, ναι, ναι, πολύ εύκολα. Και πώ τι σκέφτηκε δηλαδή με αυτόν τον άνθρωπο. Εντάξει, αυτόν επειδή τον Εμπιστεύομαι πιστεύω πάρα πολύ σε όλα. Δηλαδή με βοήθησε όσον αφορά το να ξεκινήσω και όλο στο business να καταλάβω πώ λειτουργούν τα πράγματα. Και χωρί να μου πει και πολλά. Δηλαδή απλά τον παρατηρούσα πώ δουλεύει, τι κάνει, την εταιρεία που διαχειρίζεται. Λέω, OK, θα βάλω. Και έβαλα χρήματα Έβαλα ένα καλό ποσό, ωραία. Το οποίο προφανώ και ακόμα και τώρα που έχουν πέσει όλα, είναι πολύ πιο πάνω από αυτά τα οποία έβαλα. Yeah, δηλαδή, είναι, πολύ καλά. ακόμα είναι επί πέντε. Ε, είχε φτάσει σε σημείο που ήταν επί 20. Δεν τρίμα, αρέσει και λίγο position. Εκεί έπρεπε να βγάλω κάποια. Η αλήθεια είναι. Έπρεπε ε, ε... να το αρχικό σου κεφάλαιο. Ναι, το οποίο είναι στο επόμενο μου πλάνο όταν θα ξανανεύουν ή και θα, θα ξανανεύουν. Δεν τα παραλάβουν, μαθαίνουν. τουλάχιστον είσαι μέσα, δεν είσαι ναι, 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 κερδισμένο. Δηλαδή, οι δηλαδή, άλλοι είναι, έχουν αγοράσει στα ψηλά και οι πλάγιοι ναι. τώρα που είναι χαμηλά δεν αγοράζουν. Και αυτό μου είχε πει και ο ίδιο, μου λέει, αρχίζει να πουλά. Λέει, έπεσε λίγο και σε πιάνει πανικό, άστο. Μην πουλήσει, λέει τα λοιπά. Και okay, ευτυχώ θα έχω κρατήσει όλα. Απλά ακολούθησε πιστά κάποιον. Ναι, αυτό. πολύ καλό. Αυτό. Απλά τον ακολούθησε και τη σωστή στιγμή. Ναι. Γι' αυτό και ναι. μάλλον και στα κόρσει, όταν του λε τώρα είναι η σωστή στιγμή. Δεν υπάρχει σωστή, σωστή στιγμή βασικά. Ποτέ. Ποτέ. Ποτέ δεν θα υπάρχει όταν η κατάλληλη. να σου πω κάτι. Ωραία. Όταν εγώ κάνω offer και προσφορά και σου λέω, φίλε, τώρα. Ναι, αυτό. Η κατάλληλη στιγμή είναι τώρα. Είναι τέλο του μήνα αυτό που σου προσφέρω. Δεν ξέρω αν σε τρει μήνε θα μπορώ να το προσφέρω. Ναι. Δεν ξέρω αν σε ένα χρόνο θα το κάνω αυτό το business. Δεν ξέρω τίποτα. Κατάλαβε. Ε, και έχει και νόημα κιόλα. Και ναι. αυτό που θα το πάρει τώρα θα έχει όφελο. Ναι. Θα, θα βγάλει κάποια κέρδη. Θα, ο άλλο που θα το πάρει πιο μετά θα βγάλει. Θα, θα το πάρει με χειρότερη τιμή. Ναι. Όταν είσαι μαζί μου στην αρχή, εγώ θα το εκτιμήσω αυτό. Και η σωστή απάντηση που σκέφτηκα πριν από λίγε μέρε στο. Σίγουρα το έχει ακούσει. Μέχρι πότε είναι η προσφορά. Η σωστή απάντηση αυτό είναι μέχρι πότε μπορεί να περιμένει. Μέχρι πότε θα περιμένει. Μέχρι πότε θα συνεχίσει να σπαταλάς το χρόνο σου. Αυτή είναι η σωστή απάντηση. Όχι η προσφορά είναι μέχρι αύριο. Μέχρι πότε θα την κοιτάς. Όταν κάποιος ρωτάει, μέχρι πότε είναι. Δεν υπάρχει κατάλληλη στιγμή. Δη δηλαδή, τι ένιωσα τέλεια και μιλήσαμε για να έρθω στο πόδι Όχι. Εσύ τη φτιάχνει τη Ναι. στιγμή. Ναι. Η τύχη είναι ένα μέρο τη ζωή. Για αυτό που πράττει. Ναι. Δηλαδή, το ότι. Α πούμε, με ένα φίλο Παύλο Συνεργάτη που έχουμε πάρα πολύ καλή συνεργασία αυτή τη στιγμή. Έχουμε κάνει και σεμινάρια μαζί και τα λοιπά. Έχω πει την ιστορία πολλέ φορέ. Συναντηθήκαμε στο ταχυδρομείο έτσι, χωρί λόγο. Αυτό είχε πάει να πάρει το μικρόφωνο για να ξεκινήσει YouTube. Δεν είχε κανένα ακόμα YouTube. Και εγώ είχα πάει για να πάρω κάτι για την κάμερα που είχα παραγγείλει. Και συναντηθήκαμε εκεί. Μιλήσαμε και μου λέει Ασχολούμαι με τον τομέα τη προσωπική ανάπτυξη, με τον game κτλ. What? Δεν είχα ξαναδεί. Και θέλω να κάνω και YouTube. Καλά. Ναι. Και λέω ωραία, λέω πω είσαι στο Instagram τέτοιο, να αλλάξουμε τηλέφωνα, να ε, συναντηθούμε. Συναντιόμαστε όντω μετά από δύο μέρε, συζητάμε και τώρα είμαστε, μετά από τέσσερα χρόνια, είμαστε πάρα πολύ καλοί φίλοι και πολύ καλοί συνεργάτε. Η τύχη, μέχρι να συναντηθούμε, ήταν το 100%. Mm. Τώρα η τύχη είναι το 1%. Ζωστό. Γιατί άμα εγώ τον έβρισκα και μου έλεγε με το, την προσωπική ανάπτυξη, και έλεγα, Ωραία και δεν τον μιλούσα καν και έφευγα. Ψυχολογικά θα ε, ήμουν τυχερό που τον συνάντησα, αλλά δεν άρπαξα την τύχη αυτή. Οπότε όσο περνάει ο καιρό, η τύχη μειώνεται γιατί παίζει σημασία το πώ κινεί εσύ εδώ. Πώ κινεί εσύ στο, στο, Battlefield. Δηλαδή, άμα εγώ κάνω αυτή την κίνηση εσύ έρθεις και εσύ έρθει και κάνει μια ό,τι να είναι, είμαι τυχερό μόνο στο σημείο που εσύ έκανε την κίνηση την ό,τι να είναι. Από εκεί και πέρα όμω δεν μπορώ να κάνω κι εγώ την να πάλι. Έτσι ακριβώ. Ναι. Είναι. Έτσι ακριβώ. Λοιπόν, είχαμε μια πολύ ωραία συζήτηση. Πες μου λίγο πού μπορούν να σε βρουν οι άνθρωποι. Τα social media όλα θα τα βάλουμε στην περιγραφή. Πού μπορούν να σε βρουν οι άνθρωποι. Στο Instagram ε, Blizz, μόνο ένα προφίλ έχω, γιατί υπάρχουν πολλά προφίλ πλέον. ξέρω τι έχει γίνει. TikTok Blizz Fitness, Facebook Blizz Fitness και YouTube Blizz. Όλα είναι Blizz. Το website σου ποιο είναι, να το βάλουμε να δουν περισσότερε πληροφορίε οι άνθρωποι. Το website Έχεις είναι... δωρεάν είναι βίντεο να του δώσει. blizz.gr και blizzfitness.gr και τα δύο. Το ένα είναι για συμπληρώματα, το άλλο και okay. ρούχα κτλ. Το άλλο, το BlitzFitness.gr είναι με προγράμματα. Με... Μπορεί να βρει κάποιο ένα δωρεάν e-book εκεί, να κάνει εγγραφή σε newsletter. Στο οποίο newsletter. Το blizzfitness.gr μπορούν να βρουν το δωρεάν το e-book. Ακριβώ. E, e book είναι 8 τρόποι έτσι ώστε να αρχίσει να καταλαβαίνει πώ μπορεί να αλλάξει το σώμα σου και να αλλάξει. Τέλεια, 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 τέλεια. Άρα, όποιο θέλει να ξεκινήσει με τη γνώση του πάνω σε αυτό το να. στάδιο, θα μπορεί να πάει στο blizzfitness.gr. Ή α πούμε, e έχουμε ένα άλλο το οποίο είναι το webinar, παράδειγμα, δωρεάν εκπαίδευση. 25 λεπτά. Τέλεια. Βλέπω το, το rating, α πούμε, και λέει ότι από τα 25 λεπτά ο μέσο όρο βλέπει τα 8. Κάτσε, δε το μέχρι τέλο. Ακριβώ. Και θα επιβεβαιωθεί κιόλα. Στο τέλο έχουμε και άλλα πράγματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου άρεσε πάρα πολύ. Ήταν πολύ αυθόρμητο πολύ. δεν δηλαδή, είχαμε δομή τίποτα και μου αρέσει πολύ αυτό. Ναι, ήταν καλό γιατί είσαι καλό συνομιλητή. Χαίρομαι. Πήγε πολύ καλά. Λοιπόν, αυτό το επεισόδιο έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ πάρα πολύ που το παρακολούθησες. Νομίζω ότι βρήκες, βρήκες, κάτι από αυτό. Βρήκες κάποια σημάδια, βρήκες κάποια διαμαντάκια τα οποία μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις στη ζωή σου και να τα πας καλύτερα. Αν σε ενδιαφέρει το κομμάτι της δικής σου αυτοβελτίωσης μπορείς να μπει στο blissfitness.gr θα βάλουμε το, το, link κάτω στην περιγραφή να, να μπει, να ακολουθήσεις τον Κωνσταντίνο σε όλα τα social media ο άνθρωπος ξέρει τι λέει. Το κατάλαβε και από αυτό το επεισόδιο. Και να σου πω, αν θέλει να το κοινοποιήσει, οπωσδήποτε like, αλλά αν θέλει να το κοινοποιήσει, θα βοηθήσει κάποιον άνθρωπο κάνοντα αυτή την κοινοποίηση. Να σε καλά. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Links στην περιγραφή από κάτω. Γεια χαρά.